Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης και μαζί μας είναι η Χριστίνα Πολυγονοπούλου. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Ναι, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα των παθωτών, συγγνώμη. Προ-Χριστουγέννων. Για μας είναι παθό. Είναι πώς είναι, όλες οι εβδομάδες. Ναι, εδώ και 7-8 χρόνια τουλάχιστον. Ναι, καταντήσει. Έχουμε υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά να αναφερθούμε λιγάκι σε κάποιες εφημερίδες της παλιάς εποχής για να καταλάβουμε πόσο κοινά είναι τα πράγματα που περνάμε σήμερα και πόσο αυτός ο λαός έχει υποφέρει, από ποια αδιέξοδα έχει βγει, πόσο αδύναμος ήταν και πόσο δυνατός αποδείχτηκε στην πορεία. Και τέλος πάντων, επειδή η ιστορία πάντα διδάσκει, για όποιον θέλει να διδαχτεί και με τον τρόπο που κατανοεί την ιστορία, καλό είναι να βλέπουμε και πτυχές οι οποίες δεν είναι γνωστές. Δεν θα τις βρείτε εύκολα σε βιβλία. Πολλοί με παρακαλάνε να μου πούνε πού το βρήκες αυτό και πώς να το βρούμε και να το διαβάσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα, διότι οι επίσημες ιστορίες, ακόμη και οι καλύτερες, δεν εκτιμούν ιδιαίτερα αυτά που εγώ προσωπικά και κάποιοι άλλοι σαν και εμένα, έτσι, τρογλωδίτες, εκτιμούν ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν διαβάσετε ιστορίες, ακόμη και καλές ιστορίες που δεν λέω, καλό είναι να τις διαβάζουμε, ακόμη και αν διαμορφώσουμε διαφορετική άποψη, πάντα αξίζει τον κόπο να διαβάζουμε. Αξίζει τον κόπο να... μάλλον δεν παρατηρούν πλευρές που αφορούν τον ίδιο τον λαό, τη ζήμωση που γίνεται μέσα στις τάξεις του. Είναι ιστορίες πολιτικών ή, αν θέλετε, κορυφών. Είτε αυτές βλέπονται από σκοπιά μαρξιστικο-λενινιστική ή αριστερή, όπως συνηθίζεται σήμερα να λέγεται. Και όπως εννοείται σήμερα. Ναι, όπως αναφέρεται σήμερα. Είτε με όρους, ας πούμε, επικυρίαρχου. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικά με αυτό, γιατί δεν ψάχνει κανείς επί της ουσίας, δεν ψάχνει να δει πώς διαμορφώνεται η άποψη στον ίδιο το λαό μέσα, πόσο αντιφατικά, αν θέλετε, πάντα γίνονται αυτά, και έτσι δεν κοιτάει, να το πούμε έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων να κοιτάξει τις επικεφαλίδες των εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας σε κάθε εποχή, αγνοώντας βέβαια το γεγονός ότι αυτά πάντα διαμορφώνονταν με το παξίσι ή τον παρά ξένου παράγοντα ή ξένων κυβερνήσεων ή μεγάλων ολιγαρχών. Δεν ψάχνει πιο κάτω, στα ασήμαντα. Και έτσι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα ίσως στον κόσμο, αν θέλετε, από τις πολιτισμένες χώρες, αλλά από όσο ξέρω υπάρχουν και χώρες στο εξωτερικό και έστω και αν δεν έχουν την οικονομική ευμάρεια, να το πούμε έτσι, των πολιτισμένων, ανεπτυγμένων χρονών, τέλος πάντων όπως λέγεται, πολλές φορές τιμούν πάρα πολύ την ιστορία τους, κρατάνε πολύ σοβαρά αρχεία, η δυνατότητα να προσφεύγεις στα αρχεία είναι πολύ σημαντική για να διαμορφώνεις άποψη, είναι σε δημόσια θέα, δηλαδή είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμη. Έχω υπόψη μου συγκεκριμένες χώρες της Αφρικής, οι οποίες κατά τα άλλα μπορεί να τους τρώει ο εμφύλιος ή να κατασπαράσονται σαν αποτέλεσμα του αποικιοκρατικού ζυγού ή του apartheid, αλλά έχουν φροντίσει πάρα πολύ για την ιστορία τους και τη δυνατότητά τους να έχει πρόσβαση. Το λέω γιατί όταν χρειάστηκε επαγγελματικά να γνωρίσω πράγματα για μια χώρα ή άλλη χώρα, για κάποιες χώρες, προκειμένου να μάθω την ιστορία, ώστε, γιατί δεν μπορείς να κάνεις οικονομικές προτάσεις, οικονομικές αναλύσεις σε μια χώρα αν δεν, όχι απλά εντρυφείς την ιστορία της, αν δεν πιάσεις την κουλτούρα, την κουλτούρα όπως αυτή, ναι, στη δυναμική της, στην ολική της δυναμική. Γι' αυτό και πάντα φρόντιζα να έχω δυνατότητα πρόσβασης, να μάθω. Μα η ψυχολογία των λαών είναι μάθημα σε μεγάλα πανεπιστήμια. Ναι, γιατί έτσι σε βοηθάει να καταλάβεις τις οικονομικές σχολές. Γιατί μπορεί να εκτιμά, γιατί το εφαρμοζόμενο δυτικών προτύπων μοντέλο δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Βεβαίως, δεν μπορεί να μαϊμουδίζουν συμπεριφορές της Δύσης οι χώρες της Ανατολής της Αφρικής. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό και λέω και ξέρω ότι πολύ πιο εύκολα, παράδειγμα στην Κένια, βρίσκεις πρόσβαση στην ιστορία της και μάλιστα σε πρωτογενές, γιατί έχω και αυτή την τρέλα. Άμα δεν μου αρκούν οι μελέτες, θέλω να δω και πιο βαθιά τουλάχιστον αυτά που ψάχνω.
για να διαμορφώσω άοση παρά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μάλιστα, ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση, πραγματικά διακρίθηκε για την καταστροφή κρατικών αρχείων. Διακρίθηκε για την καταστροφή αρχείων εφημερίδων. Και διακρίθηκε για την καταστροφή από επισήμους, από πολιτικά κόμματα και της αριστεράς. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά ιδιωτικά αρχεία εννοώ όπως τα ΑΣΚΙ. Δηλαδή είναι το παλιό αρχείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο για κάποιο περίεργο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, το οικειοποιήθηκαν κάποιοι τύποι στην Κουμουνδούρου και το έχουν μετατρέψει ιδιωτική επιχείρηση, η οποία μάλιστα δεν έχει πρόσβαση. Πρέπει να πας εκεί, να έχεις ειδική πρόσβαση και να σε ελέγξουν και να βάλεις και το χέρι στην τσέπη για αυτήν την ιστορία. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Απίστευτο. Το γιατί βεβαίως το ΚΚΕ την εποχή από τη δεκαετία του 80 δεν φρόντισε το αρχείο του να έχει δημόσια πρόσβαση ο καθένας για το αρχείο του, όχι μόνο αυτό που ελέγχει το ίδιο, αλλά οποιοδήποτε κομμάτι αρχείου υπάρχει στα χέρια άλλων τρίτων, είτε θεσμικών παραγόντων είτε όχι, αυτό δείχνει την κουλτούρα της ηγεσίας του ΚΚΕ και της λογικής κρυψίνιας που υπάρχει ακόμη και σήμερα, που βέβαια έχει φτάσει σε ακραίο βαθμό. Αν βεβαίως στην αριστερά υπάρχει αυτό, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχουμε πραγματικά το ιστορικό ρεκόρ μετά την ναζιστική Γερμανία, να είμαστε η μόνη χώρα που έχει καταστρέψει επίσημα κρατικά αρχεία και πολύτιμα κρατικά αρχεία. Ο κύριος Αβραμόπουλος ως δήμαρχος της Ελλάδας, της Αθήνας, κατέστρεψε και εκποίησε ένα από τα πολυτιμότερα αρχεία εφημερίδων που υπήρχαν στα χέρια του Δήμου Αθήνας. Αθήνα Εικόν εφημερίδων. Αυτό νόμιμα, επίσημα, με κάποια αιτιολογία. Δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή τα βρήκα... μπαίνει ένας δήμαρχος στα αρχεία και τα καίει. Πώς γίνεται? Όχι, τα πούλησε. Εγώ τα βρήκα στα παλαιοπολία. Κομμάτια από αυτούς τα οποία είχαν πουληθεί από το Δήμο Αθήνας στην εποχή του κύριου Αβραμόπουλου. Τα εκποίησε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληρο το αρχείο, για να μην συζητάμε για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, για να μην μιλήσουμε για την Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι ακόμη στο 19ο αιώνα από άποψη υποδομών και λειτουργίας. Είναι αδιανόητο να μπορείς να προχωρήσεις ή ας πούμε να έχεις πρόσβαση στην Εθνική Βιβλιοθήκη και να έχεις μόνο για 3 ή 4 εφημερίδες και αυτά σπασμένα κομμάτια. Δηλαδή είναι απίστευτο το κράτος, ας πούμε, πώς συμπεριφέρεται απέναντι στην ιστορία του. Και γιατί? Γιατί απλούστατα δεν πρέπει να έχουμε άποψη για το ποιοι είμαστε και το πού βαδίζουμε ή πού βρισκόμαστε και προς τα πού βαδίζουμε. Και το λέω αυτό με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε. Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, έτυχε να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας και μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι βρήκα μια παρέα, 7-8 άτομα, να διαδηλώνουν για την κρεοφαγία, εναντίον της κρεοφαγίας. Είναι καινούρια μόδα από ό,τι φαίνεται, διαδήλωσης, είναι καινούρια Αμερικανιά που έρχεται εδώ, που λέει μην ανέχεστε άλλο αίμα αθώων στο χριστουγεννιάτικο σας πιάτο. Και τρελάθηκα, γιατί σε μια στιγμή νόμιζα ότι μιλούσαν για κανιβαλισμό. Λοιπόν, αλλά τα αθώα είναι τα αμνοερήφια και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, σε μια χώρα όπου το 1/3 πεινάει, και δεν το λέω εγώ, το λέει επίσημα η Ελστάτ, είναι τουλάχιστον προκλητική Αμερικανιά. Ανησυχίες πολυτελείας αυτές. Βεβαίως, έχει το δικαίωμα ο καθένας να θεωρεί τον τρόπο ζωής του και διατροφής του πολύ σημαντικό, που είναι σημαντικό, και να το διαχειρίζεται κατάλληλα. Απλά... και θα έπρεπε να υπάρχει και κρατική πολιτική. Είναι όμως πρόκληση σε τέτοιες εποχές. Είναι όχι μόνο το να διαμαρτύρεσαι και μάλιστα πίσω από αυτή τη διαμαρτυρία να κρύβει συγκεκριμένες ομάδες κουκουλοφόρων, οι οποίοι στα Εξάρχεια και αλλού μπουκάρουν σε κρεοπολία, καταστρέφουν μαγαζιά ανθρώπων, βιοπαλαιστών, οι οποίοι. Έγινε αυτό. Είναι καινούργια Αμερικανιά. Καινούργια Αμερικανιά. Είναι στο όνομα του αντιξουσιασμού. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και όλο αυτό το συνοθήλευμα των αντιξουσιαστών που όποτε δρά πλέον. Ξέρω ότι από πίσω κρύβεται συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική. Εγώ έτσι ξέρω. Από τότε που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά να καίνε το Πολυτεχνείο, ξέρω πλέον, μα το ξέραμε και νωρίτερα, απλά εμείς όταν ήμασταν φοιτητές, υπήρχε φοιτητικό κίνημα, υπήρχαν φοιτητικοί σύλλογοι, υπήρχε η ΕΦΕ, υπήρχε προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από τους φοιτητές. Από τότε που έπαψε να υπάρχει ΕΦΕ, έπαψαν να υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι, είναι πασαρέλες. Η φοιτητική σύλλογη στην καλύτερη των περιπτώσεων. Λοιπόν,
Δεν υπάρχει φοιτητικό κίνημα, δεν υπάρχει συνείδηση φοιτητή. Εάν λοιπόν, υπήρχε στην προκειμένη, τι εννοείς, τι θα έκανε. Γι' αυτό θα προστατεύανε για παράδειγμα το Πολυτεχνείο που το ναι. κάψανε στη δεκαετία του 90. Οι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, ναι. λοιπόν, και που το ξέρει, σήμερα από ό,τι έμαθα, κατελήφθη την Παρασκευή, κατελήφθη η ΑΣΟΕ, η πρώην ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, όπως λέγεται, Αθηνών, κάπως έτσι το λένε τώρα. Λοιπόν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Από μια ομάδα δίθεν αναρχικών, και θα σας εξηγήσω γιατί δίθεν αναρχικών, πρωτήτερα, λίγο παρακάτω, σε διαμαρτυρία κτλ. Για τον εγκλεισμό κάποιων συντρόφων τους στα κρατητήρια. Όπου ακούτε, το μπάχαλο δηλαδή γενικεύεται. Από ό,τι μου λέγανε, μάλιστα υπάρχει και στέκη κάποιων τύπων οι οποίοι πηγαίνουν μέσα στη σχολή και τραβάνε μέσες και ιστορίες. Να σκεφτούμε μόνο ποιες είναι οι κατακτήσεις αυτών των ομάδων. Οι κατακτήσεις αυτών των ομάδων είναι η καταστροφή του ιστορικότερου ιδρύματος που έχουμε σε αυτή τη χώρα, που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Και είναι ιστορικό το ίδρυμα, ναι. όχι γιατί στέγαζε την πιο σημαντική επιστημονική πώς να το πούμε, δουλειά που έγινε για την ανεξαρτησία και την ανασηκώτηση της Ελλάδας. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποτέλεσε το ναό, να το πούμε έτσι, εκείνων των επιστημόνων που δώσαν τα πάντα για να σπάσουν εκείνο τον περίφημο μύθο της ψιλοκόστανας, δηλαδή ότι δεν έχουμε τίποτα και άρα δεν έχουμε δυνατότητα. Δεν μπορεί η χώρα από μόνη της να είναι βιώσιμη και άρα χρειαζόμασταν ξένα δεκανίκια. Με τον περίφημο πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον Κιτσίκη, μηχανικό, πολιτικό μηχανικό, ο οποίος στο Μεσοπόλεμο θεωρείται, ήταν από τους πιο ακριβοπληρωμένους μηχανικούς και πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου. Αυτός ίδρυσε τα τεχνικά χρονικά μόνο και μόνο για να υπάρχει στο ΤΕΕ, το Εθνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που πέρασε μάλλον μετά στο ΤΕΕ. Μόνο και μόνο να υπάρχει ένα επιστημονικό περιοδικό για τους μηχανικούς, προκειμένου να παρουσιάζουν τις εργασίες ανάδειξης των μέσων, των πόρων και του πλούτου που υπάρχει στην Ελλάδα, προκειμένου να υπάρχει ανεξάρτητη, αυτόνομη οικονομική άνοδος της χώρας. Η εμπλοκή του Κιτσίκη και πολλών άλλων, εκατοντάδων άλλων μηχανικών της εποχής εκείνης με το κίνημα Εθνικής Αντίστασης, τον οδήγησε να πεθάνει στην ψάθα, κυριολεκτικά, από αθλειότητα. Λοιπόν, αλλά αυτοί όμως φτιάξαν ένα πολυτεχνείο που το ζήλευε ολόκληρη η Ευρώπη. Ήταν από άποψη επιστημονικής. Ήταν στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια. Και παραμένει ψηλά ακόμη. Λοιπόν, το πολυτεχνείο αυτό στέγαζε όχι μόνο, αλλά στέγαζε και τους αγώνες του λαού μας. Δεν είναι μόνο η μάχη. Πώς να το πούμε, η πρώτη έφοδος και σπάσιμο της πύλης του Πολυτεχνείου που έγινε κατά την ναζιστική κατοχή. Αυτό δεν είναι γνωστό. Κατά την ναζιστική κατοχή. Δεν είναι γνωστό. Η δεύτερη μάχη του Πολυτεχνείου έγινε κατά τα Δεκεμβριανά από τον υπερασπίστηκε ο λόρδος Βίρονας του Εφεδρικού Ελλάς, φοιτητές και σπουδαστές της εποχής εκείνης. Και η τρίτη βεβαίως είναι γνωστή, η πιο γνωστή για μας, το 1973. Λοιπόν, αυτό το ίδρυμα κάει και έπρεπε να καεί γιατί ήταν καταπέτηση των Αμερικανών, των ξένων προστατών και των ντόπιων των συλλόγων, γιατί έπρεπε να καεί το μνημείο αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Έπρεπε, οπωσδήποτε. Και εφόσον οι Ναζί καθ' αυτό δεν κατόρθωσαν να το κάνουν, η Χούντα δεν το κατόρθωσε και ανέβηκε στο συνείδηση, έπρεπε να το αναλάβουν οι νέες μορφές των ταγμάτων ασφαλείας που έχουμε και δράσεις και των ταγματασφαλιτών που λειτουργούν σήμερα, που λειτουργούν με την κουκούλα του αντεξουσιαστή. Από τότε, όποτε εμφανίζονται και τα κάνουν μπάχαλα, τα λεγόμενα μπαχαλάκια ή αντεξουσιαστές, ξέρουμε ότι από πίσω έρχονται συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, όπως για παράδειγμα κατάργηση του ασύλου. Πότε έγινε η κατάργηση του ασύλου? Όταν πλέον ξεφτυλίστηκε τελείως το άσυλο, ναι. με αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες. Ξεφτυλίστηκε και τελείωσε. Δεν υπήρχε κανένας να το υπερασπιστεί και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να είναι αντικείμενο της ασφάλειας Αθηνών το άσυλο, με κάποιους ανθρώπους παντελώς άσχετους, αν και δικαστικοί, δεν έχουν καμία σχέση με το δημοκρατικό αίτημα του ασύλου και το τι σημαίνει αυτό για ολόκληρο το δυτικό πολιτισμό, όχι μόνο για την Ελλάδα. Αυτό είναι καταρχήν, ότι έχουν αλλάξει την έννοια του ασύλου. Έτσι. Όταν λένε άσυλο, λένε άλλα πράγματα και όχι το άσυλο. Και τώρα το οποίο ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι αυτοί οι μπακαλάκηδες, mm-hmm. καταλαμβάνοντας σχολές, κάνοντας αθλειότητες μέσα στις σχολές. Γιατί αυτή τη φορά? Γιατί κάποιες σχολές πρέπει να κλείσουν.
Δεν είναι το θέμα του ασύλου. Το ασύλου έτσι αλλιώς έχει καταργηθεί. Μπορεί να το επαναφέραν τυπικά οι σημερινοί κυβερνώντες για να ικανοποιήσουν δικά τους συμφέροντα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί έχει γίνει τίποτα τόσο απολύτως σύνηθες ότι αυτές οι ειδήσεις περνάνε από μπροστά μας κάθε μέρα έτσι και τις αντιπαρερχόμεθα. Ο στόχος είναι, γιατί μέσα στο 18 κάποια πανεπιστήμια θα κλείσουν, κάποια σχολεία θα κλείσουν, περίπου το 1 τρίτο των αιθουσών δασκαλίας θα κλείσει. Γιατί δεν πάει. Δεν είναι η μεταμνημονιακή Ελλάδα, δεν έχει δυνατότητες. Δεν έχει λεφτά να σπουδάσει τα παιδιά της. Και φυσικά τα υπόλοιπα θα ιδιωτικοποιηθούν. Πώς θα περάσει ο ιδιώτης της Securitas στο πανεπιστήμιο? Πώς θα το δεχτεί ο φοιτητής και ο γονιός του? Πώς θα το δεχτεί η ελληνική κοινωνία να υπάρχει Securitas στην πόρτα και στον έλεγχο μέσα στην πανεπιστημιακή αίθουσα? Πώς θα το δεχτεί το διδακτικό προσωπικό, τουλάχιστον εκείνο που έχει απομείνει με στοιχειώδη δημοκρατικές ευαισθησίες, δηλαδή που σέβεται το αντικείμενό του? Πώς θα το δεχτεί εάν δεν πάνε οι μπαχαλάκιδες να τα κάνουν λαμπόγιαλο? Και αυτή τη στιγμή. Να πάνε μετά για το καλό του. Έτσι, μπράβο. Στην ΑΣΟΕ γίνεται ο κακός χαμός αυτή τη στιγμή από την απέτηση να ιδιωτικοποιηθεί η φρούρηση της σχολής. Να μπει ιδιωτική εταιρεία μέσα. Και χαμογελάει και ο Πρίτανης και βέβαια από πίσω ο κ. Γαβρόγλου και η κυβέρνηση. Γι' αυτό μπήκαν αυτοί μέσα και τα κάνανε όλα λαμπόγιαλο. Πάντως το ΙΑΣΟΕ... Τώρα, να ξεκαθαρίσω, εάν κάποιοι από αυτούς είναι αθώα παιδιά, εντάξει, η βλακεία ποτέ δεν είναι αθώα. Με συγχωρείτε. Όταν είναι τόσο μεγάλη. Και σε τέτοιο βαθμό βλακεία ισοδυναμεί με προδοσία. Είτε πράκτορας είτε βλάκας, το αποτέλεσμα το ίδιο. Τι με νοιάζει εμένα δηλαδή, από τη στιγμή που μου δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα, σε μια τέτοια εποχή? Σε μια τέτοια εποχή. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Γι' αυτό και εγώ, να το πούμε έτσι. Και αυτοί είναι αντιεξουσιαστές, άλλη φορά αναρχικοί, άλλη φορά πώς τους λένε, οι οποίοι τα κάνουν λίμπα και μετά από... Αφού λοιπόν τα καταστρέψουν, ξαφνικά έρχεται μια δημιουργία και διαπιστώνει τις καταστροφές. Όχι, κοίταξε. Μετά έχουμε δει. Έχουμε δει. Κοίταξε, επειδή είμαι παθός χρόνια, έχω βρεθεί και σε περιφρουρήσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όταν ήμουν αφηδητής. Λοιπόν, με τα κνάτ που λέγανε κάποιοι. Λοιπόν, αλλά όσο ήταν τα κνάτ εκεί, έτσι, τα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Δεν κυβόταν απολύτως τίποτα. Δινόντουσαν μάχες, προβοκάτορες δεν περνούσαν. Λοιπόν, καλός ή κακός δεν περνούσαν. Και τέλος πάντων, όταν θεωρείς ότι πρέπει να υπερασπιστείς μια αξία, την υπερασπίζεσαι με το σώμα σου, εάν χρειαστεί. Αυτό λέει η δημοκρατία. Από εκεί πέρα, αν δεν είσαι ικανός να την υπερασπιστείς, πήγαινε και ρούφα τα αυγό σου. Λοιπόν, το να βρίζεις τους άλλους και να τους καταλογίζεις, όχι πως κάνανε τα πάντα, τα κάναμε τα πάντα τότε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η λογική του στρατόκαυλου δυστυχώς υπήρχε στην οργάνωση. Αλλά έλεος, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, πάμε από εκεί πέρα τώρα, λίγο εκεί παρακάτω. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα, τουλάχιστον για όλους αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται, τα πιτσιρίκια που αυτοπροσδιορίζονται αναρχικοί, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και το μόνο που θεωρούν είναι η απαξίωση της προσωπικής ζωής της δικής τους. Νιώθουν τέτοια απαξίωση για τη δική τους ζωή, που πρέπει να προβάλλουν και την απαξίωση, πώς το λένε, τη δική τους απαξίωση σε απαξίωση της κοινωνίας. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Ο αναρχισμός στην Ελλάδα ήταν από τα πρώτα κοινωνικά κινήματα που υπήρξαν στην Ελλάδα. Πολύ νωρίς. Στην ουσία είναι ήδη από τις εποχές, από τις πρώτες δεκαετίες του νεοελληνικού κράτους, δηλαδή από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Και ενώ είχαμε πολλούς, τέλος πάντων, είχαμε φυσιογνωμίες, δημοκράτες, ριζοσπάστες της εποχής, αλλά ήταν φυσιογνωμίες. Οι πρώτοι που οργάνωσαν κοινωνικά ή προσπάθησαν να οργανώσουν κοινωνικά και να λειτουργήσουν καταλυτικά σε αυτό το κοσμάκι που υπέφερε από την εποχή εκείνη και μάλιστα υπέφερε κάτω από το τη δουλοπαρικία ή τη βασιλεία, το χωροφύλακα και το δικαστή, ήταν οι αναρχικοί της εποχής. Σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Μιλάμε για την δεκαετία του 1840 και μετά. Κυρίως αυτό το πράγμα αναρχίζει και αναπτύσσεται και βγάζει και ανθεί μετά το 1860-1870. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά ήταν αναρχικοί πυρήνες, δεν είναι καμία σχέση με αυτό που μιλάμε για αναρχισμό είτε στη Δύση, την εποχή Μπακούνιν και οτιδήποτε, είτε αυτοί οι ανεγκέφαλοι που αυτοπροσδιορίζονται αντιεξουσιαστές και αναρχικοί σήμερα. Το φρούτο του αντιεξουσιαστή είναι
φρούτο της μεταπολίτευσης. Δεν υπήρχε πριν. Ο αναρχισμός πριν ήταν άλλο πράγμα. Ζυμωνόταν με την ελληνική κοινωνία και είχε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τιμούσε και σεβόταν αυτή τη χώρα, όπως και τον κόσμο, το δουλευτή, το μεροκαματιάρι, αυτόν δηλαδή που δούλευε, και το μικρονοικοκυριό. Πρέσβευαν, ποια ήταν η διακήρυξη. Η αντίληψή τους, ο αναρχισμός σε εμάς ήρθε από τους καρμπονάρους. Οι καρμπονάροι συμμετείχαν, πάρα πολλοί καρμπονάροι, συμμετείχαν όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και στις μάχες του ελληνικού έθνους από την εποχή της Επανάστασης. Ένας από τους πιο επιφανείς καρμπονάρους εκείνη την εποχή ήταν ο Κάλβος, ο περίφημος ποιητής. Ήταν οργανωμένος καρμπονάρος. Λοιπόν, και μάλιστα με πολύ σαφή πολιτικό προσανατολισμό, βεβαίως δεν μπορούσε σε εκείνη την εποχή με τις κοινωνικές δυνάμεις να περάσουν αυτού του τύπου. Διαβάστε τι σημαίνει Κάλβος και πόσο πατριώτης ήταν, για ποια ελευθερία μιλούσε. Και μόνο τι ακριβώς... το ποίημα του να διαβάσει κανείς δεν μπορεί παρά να ήταν πατριώτης. Οι πρώτοι βασικοί πυρήνες που αναπτύσσονται είναι κυρίως στα Ιόνια νησιά και μετά στην Πάτρα και στον Πύργο, όσο και να φαίνεται περίεργο. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί είχαν σχέση πάρα πολύ με την Ιταλία. Ναι. Και κυρίως ερχόταν από τους καρμπονάρους και τους γαριβαλδινούς της Ιταλίας που μετεξελισσόταν σε επαναστάτες αργότερα, ναι, και ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς ήρθαν και πολέμησαν εδώ, ακόμη και στον ψευδοπόλεμο του 1897, τον πόλεμο της Μελούνας, δηλαδή της Προδοσίας, μόνο και μόνο για να μας επιβάλλουν το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Αυτοί οι αναρχικοί, η βασική τους αποστολή ήταν πού βρίσκονταν οι μάζες, οι πιο καταπιεσμένοι, οι πιο απόκλειδοι της ελληνικής κοινωνίας, και πήγαιναν εκεί προσπαθώντας να οργανώσουν ή να τους πληροφορήσουν ή να συνδεθούν με αυτούς, να δουν πώς μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα τους καταρχήν και να μπορούν να τους οργανώσουν. Γι' αυτό κιόλας έδρασαν και στην Πάτρα και στον Πύργο. Ο Πύργος τότε ήταν, και η Πάτρα ήταν, από τα πιο βασικά μέρη από όπου ολόκληρη η αγοριά της Πελοποννήσου πήγαινε το προϊόν της. Ο Πύργος είχε το Κατάκολο, το λιμάνι, και η Πάτρα ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι, μάλλον το πρώτο μεγαλύτερο, και το Κατάκολο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο της εποχής εκείνης. Οι δράσεις αυτών των πυρήνων, από τους οποίους βγήκε μια άλλη μεγάλη φυσιογνωμία των ελληνικών γραμμάτων, ο Ανδρέας ο Καργαβίτσας, εκεί ζυμώθηκε, εκεί απέκτησε την εθνική συνείδηση που απέκτησε και που διαμόρφωσε με τα έργα του και που βεβαίως δεν καταγράφονται, άφησαν πλήθος εφημερίδων και φυλαδίων για την εποχή εκείνη, ιδιαίτερα για την εποχή που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα η εποχή της χρεοκοπίας του 1893-1894 μέχρι τον πόλεμο κτλ. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον? Διότι επειδή αυτοί είχαν άμεση σχέση με την πλέμπα, τους πληβίους δηλαδή, μεταφέρουν περισσότερο στις εφημερίδες τους και την αυτογραφία τους και την προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με αυτόν τον κόσμο. Οι περισσότεροι βεβαίως ήταν μορφωμένοι, ήταν δικηγόροι, ήταν άνθρωποι δηλαδή μιας αλφαμόρφωσης, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο επικοινωνίας με τον αγράμματο κολίγο ή τον εργάτη της γης ή τον εργάτη της αποθήκης και του εργοστασίου ή του σταφυδοκαταστήματος. Λοιπόν, ή πολύ από τους, ή με τους καραγωγείς, οι οποίοι ήταν το βασικό προσωπικό εργατικό δυναμικό στα λιμάνια. Στα λιμάνια, ναι, που μετέφεραν και φόρτωναν τα καράβια. Λοιπόν, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με αυτούς. Δεν τους ενδιέφερε να διατυπώσουν μεγάλα φιλόδοξα προγράμματα αναρχίας και όλα αυτά τα πράγματα. Τους ενδιέφερε να μιλήσουν τη γλώσσα του κόσμου, να κατανοήσει ο κόσμος, που τότε βεβαίως κατά 80% ήταν τελείως αγράμματος, έτσι. Λοιπόν, και καταπονημένος μέχρι αηδίας, να καταλάβουν ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα και πώς πρέπει να ανασκευτηθούν. Μία από αυτές λοιπόν τις οργανώσεις. Είναι αυτά εδώ όλα που μας έφερες. Ναι, έφερα. Φαίνονται αρχεία πολύ παλιά αυτά. Ναι. Μιλάμε για μια εφημερίδα η οποία είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, από αυτές τις εφημερίδες που θα έπρεπε να υπάρχουν και να είναι προσβάσιμοι στους ερευνητές. Δυστυχώς δεν είναι. Ποια είναι αυτή? Είναι η Πατρομινέτα. Είναι η εφημερίδα του λαού, όπως λεγόταν κάποτε, ή ο Αδιάλακτος. Πού εκδίδεταν αυτή? Εκδιδόταν στον Πύργο και για 3 χρόνια στην Πάτρα, από έναν δικηγόρο, τον Αριστίδη Γκριμούτη. Ο δικηγόρος ήταν αυτός, ο οποίος μάλιστα είχε συγκροτήσει έναν από αυτούς τους πυρήνες, τους αναρχικούς
που ήταν της εποχής εκείνης. Δεν τους λέγανε πυρήνες, βέβαια, τους λέγανε πολιτικές λέσχες. Η μάχη ήταν η προσπάθεια να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα κόμματα της εποχής με πολιτικές λέσχες. Στο πρότυπο της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, οι λέσχες όπου μαζευόταν ο κόσμος και έλυνε τα πολιτικά του ζητήματα διαμορφώνοντας και πολιτικά αιτήματα. Αυτή ήταν η οργάνωση, η απτακά το οργάνωση. Δεν ήταν ενάντια στην οργάνωση. Έτσι. Ποιο ήταν το πρόγραμμά τους, να το πούμε έτσι. Να ακούσουμε, γιατί μέχρι στιγμής μας κάνει εντύπωση που όλα αυτά αναφέρεσαι σε αναρχικούς. Ναι, ήταν αναρχικοί. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως, η επίσημη προπαγάνδα της εποχής τους χαρακτήριζε τρελούς, φρενοβλαβείς, μουρλούς και όλα τα άλλα, και φυσικά αναρχικούς, γιατί αναρχικός εκείνη την εποχή ήταν βρισιά για το επίσημο κατεστημένο. Και είναι και ένας από τους λόγους που αυτοί διατρανώναν το ότι ήταν όντως αναρχικοί, όπως ήταν όντως τρελοί, όπως λέμε γραφικοί σήμερα, ή ήταν όντως φρενοβλαβείς και οτιδήποτε άλλο. Η Πατρομινέτα, για παράδειγμα, όσο επιγραφόταν εφημερίς του λαού, σε ένα συγκεκριμένο, μετά από ένα συγκεκριμένο, μάλλον από το 94 έως το 95, 1894-1895, ο Γκριμούσης εξαναγκάζεται, μάλλον διωκόμενος από τον πύργο, να πάει στην Πάτρα και την έβγαλε ξανά στην Πάτρα, όπου οι αστυνομικές αρχές 3-4 φορές του κατάσχεσαν την εφημερίδα, γιατί ήταν για αντεθνικούς λόγους. Όσο λοιπόν χαρακτηριζόταν εφημερίς του λαού, είχε την εξής ρήτρα από κάτω από τον τίτλο της: «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεστε περί πάτρης». Μάλιστα. Αν το πας αυτός αναρχικούς σήμερα. Ο αναρχικός. Λοιπόν, αυτός λοιπόν έλεγε λοιπόν το εξής, σύμφωνα με η πολιτική λέσχη του πύργου που έβγαζε την Πατρομινέτα. Η Πατρομινέτα, να πούμε, ήταν μια αντίστοιχη οργάνωση στην Ιταλία που δρούσε περίπου για μια δεκαετία. Από τον τίτλο φαντάζεται λοιπόν, αλλά έχει σημασία να δούμε το εξής. Το έθνος σώζεται εάν συστηθώσει η γεωργική τράπεζα, υποστηριχθεί η εγχώριος βιομηχανία, χειραφετηθεί η δικαιοσύνη και φορολογηθεί η αργία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα της πολιτικής λέσης των αναρχικών πύργου στα 1893, εποχή που πρωτοκηρύχθηκε, ήταν η πτώχευση, ναι, του Τρικούπη. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία. Σήμερα ισχύει αυτό. Γιατί λέγανε γεωργικές τράπεζες? Για να υποστηριχτεί ο μικρός καλλιεργητής, ο ανεξάρτητος καλλιεργητής, να πάρει τη γη και να μπορεί να τον υποστηρίξει η γεωργική τράπεζα, να μπορεί να αναπτύξει. Αυτό έτσι. Δεν ήταν τη τράπεζα. Τώρα πώς το λοιπόν, έκαναν αυτοί μετά. Ανεξάρτητα το αρτί. Και άλλωστε και γι' αυτό αναπτύχθηκε από τον Παπαναστασίου, όταν ακριβώς έγινε η αναδιανομή, τελική αναδιανομή της γης υπέρ των αγροτών το 1923-24, αν θυμάμαι καλά, που υποσχόταν ο Βενιζέλος και δεν έκανε ποτέ. Να υποστηριχθεί η εγχώριος βιομηχανία, να φτιαχτεί βιομηχανία, και το συζητάγανε στα 1890-93. Λοιπόν, να χειραφετηθεί η δικαιοσύνη, δηλαδή να γίνει ανεξάρτητη η δικαιοσύνη και όχι ισόβιος. Λόγος για τη δικαιοσύνη μεγάλος. Έτσι, θα διαβάσουμε παρακάτω το πώς αντιλαμβανόντουσαν την δικαιοσύνη από σπάσματα έτσι, από τις εφημερίδες. Και να φορολογηθεί η αργία. Ποιοι ήταν στην αργία τότε? Οι τραπεζίτες, οι χρηματιστές και γενικώς οι εκατομμυριούχοι. Αυτοί που αργούν, δηλαδή δεν δουλεύουν, δεν προσπορίζονται το προς το ζήν από τη δουλειά τους. Αυτοί έπρεπε να φορολογηθούν. Λοιπόν, οι χρυσοκάνθαροι, όπως τους λέγανε την εποχή εκείνη, και τους είχε βγάλει η λαϊκή μούσα, όπως συνήθως λέγεται. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι μάλλον να το πούμε στο τέλος, κλείνοντας το μικρό αφιέρωμα αυτό της ιστορίας για τους αναρχικούς εκείνης της περίοδου, να πούμε να πάμε στις 3 Οκτωβρίου 1893, όπου η εφημερίδα η Πατρομινέτα ξεκινάει με ένα αφιέρωμα στη δικαιοσύνη. Και λέει: «Θλιβεράν όντως και απελπιστική εικόνα παρουσιάζει το δυστυχές ελληνικό έθνος.
ως εκ της κρατούσας κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής παραλυσίας. Παντού όπου τη στρέψει το βλέμμα, ουδέν άλλο βλέπει. Είμαι μέγα χάος. Χάος εν τη διοίκηση, χάος εν το στρατό, χάος εν τη παιδεία, χάος εν τη εκκλησία, χάος, χάος, χάος. Εν ενή λόγο, γενική αποσύνθεση, δεν είναι απελπιστικόν ο ελληνικός λαός, ο εμφιέστερος και ευγενέστερος πάντων των λαών, ρατσισμός. Λοιπόν, σήμερα είναι εθνικιστής αυτός που τα όχι, λέει ρατσιστής. Και ρατσιστής, ναι, ακόμα και ο αναρχικός του 1893. Λοιπόν, ήτινες ουδεμίαν ιστορίαν παρουσιάζουσιν, ανετράπησαν οι νόμοι της φύσεως, εξέλιψαν εκ των φλεβών αυτού το αίμα της ανεξαρτησίας και της προόδου, δηλαδή των Ελλήνων. Η Ελλάς δεν υπάρχει πλέον. Η Ελλάς απόλετο, γιατί κηρύχθηκε η χρεοκοπία. Και χάρη στη χρεοκοπία βάλαν τους χρηματιστές να εισπράττουν τους φόρους της εποχής εκείνης και φυσικά άρχισε η ανεργία και όλα αυτά τα πράγματα. Τα γνωστά. Αυτό είναι το συμπέρασμα όπερ εξαγάγομεν εκ της κοινωνικής εξελίξεως. Μωρός δε έσετε ο το μίσον να εκφέρει αλίαν γνώμη. Απλά ηλίθιος είναι εκείνος που έχει διαφορετική άποψη. Και πώς είναι δυνατόν έθνος του οποίου ζωή είναι οι πολιτικοί άνδρες να κρατηθεί ή να δράσει εν το μέλλον τη, αφού εν τούτης δεν υπάρχει ούτε ελάχιστος πινθύρ πατριωτισμού. Πώς είναι δηλαδή δυνατόν ένα έθνος που διοικείται από, από πολιτικούς που δεν έχουν ούτε σπιθύρα πατριωτισμού. Η Ελλάς εν τη αρχαία εποχή όπερ έστι εις το κολοφόνα του μεγαλείου και της δόξης, διότι η πολιτική αυτής περιεβάλλοντο υπό μεγίστου πατριωτισμού. Ερωτάτε, τι στον ημετέρων πολιτικών φέρει ίχνος πατριωτισμού και αρετής? Δεν έχουσιν ως πρόγραμμα το ψεύδος και την απάτην, τη ραδιουργίαν και τη συκουφαντίαν, τη μανίαν του να διαστρέφουσι και γελοτοποιώσει παν ό,τι συνάδει προς την εθνική ευημερία. Αναμένει της ύστερον από την παθολογική ταύτην κατάσταση η φύς κατέχονται εθνικήν βελτίωσιν. Έχει της το θάρρος να ελέγξει πολιτικών τεινά? Δηλαδή, έχει κανένας το θάρρος να βάλει υπό έλεγχο, δηλαδή να τον καθίσει σε καμνή, τον πολιτικό? Το έχουν νομοθετήσει να μην ελέγχουν. Γελά επί της κατά αυτού γραφωμένης. Δηλαδή ο πολιτικός γελά με αυτά που γράφονται εναντίον. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τον αγγίξει. Έτσι. Θέλει να λάβει την πρωτοβουλία η ζήτημα αφορών την κοινή ευημερία. Προσπαθεί δι κατηγορείς ότι επενεύει εις δικαστικήν πράξην αφορώσαν φίλων του. Φουσκώνει και γελά προσπαθών δια τούτου να φανερώσει ότι το παν κρέμεται ισχύρας του. Του κατηγορείς εγκληματικήν πράξην? Γελά. Ύστερον από αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερον, θα λάβει τις το θάρρος να είπει ότι παραλογιζόμεθα? Αλλά δια να διακατάσταση αυτάφτην ή της καλπαστικός άγει προς των εθνικών όλεθρων, δεν υπάρχει εχθρός ώστες να δυνηθεί να προλάβει, μάλλον ιατρός ώστες να δυνηθεί να προλάβει την φοβερά νόσον. Έχουμε δυσκολία να το διαβάσουμε, διότι όπως τυχαίνει με τις εφημερίδες εποχής, είναι άσχημη η τυπογραφία της εποχής. Δεν υπήρχαν λεφτά. Και μάλιστα σε κάποια από αυτές τις εφημερίδες υπάρχει και μια ανακοίνωση με οκτάστηλα γράμματα, τα οποία φωνάζει «Σας παρακαλούμε, στείλτε τις συνδρομές σας». Διότι δεν γραφτήκατε συνδρομητές, δεν σας εξαναγκάσαμε να γραφτείτε συνδρομητές, γραφτήκατε συνδρομητές εθελοντικώς. Στείλτε παρακαλώ, διότι θα κλείσουμε. Έτσι. Τα χρήματα πάντα ήταν. Λοιπόν, αυτό αν το γράψουμε στην Νέα Ελληνική, στην Καθομιλουμένη, είναι σαν να το γράφει σήμερα για σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δια το λαόν. Εν πύργο την 31η Οκτωβρίου 1893. Έλα μωρέ, άθλιε λαέ, κάτσε να σου είπομε τα χάλια σου. Δεν μας λες
τι κάνεις επί τόσα έτη που αγωνίζεσαι, πού είναι η περιουσία σου, πού είναι μωρέ τα παιδιά σου, πού μωρέ η αδερφή σου, πού είναι η περιουσία σου, η στασχήρα των ολίγων ατίμων και ασυνείδητων τοκογλύφων είναι. Και ενώ εσύ και τα παιδιά σου τρεκλίζετε από την πείναν, εκείνοι παραπονούνται ότι δεν έχουν όρεξη να φάνε και πολεμάνε να κάνουν με το στανιό. Εκείνοι φρονούν ψηλά καπέλα, γάντια, τσόχες, βίδελα και περπατούν με αμάξια διότι κουράζονται και οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους στέλνουν κουζίνας, μαγείρους, παραμαγείρους, ακλίδες, γαλλίδες, γερμανίδες, γιατί έτσι ήσαν μαθημένοι και στο χωριό τους. Όταν έτρωγαν την ξερή μπομπότα και η γυναίκα η δική σου και τα παιδιά σου περπατούν γυμνά και ανυπόδιτα και πεινασμένα. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι είσαι τίποτα. Είσαι ένα μηδέν. Είσαι κτίνος. Είσαι, όπως και αν σε ονομάσει κανείς, δεν θα πέσει έξω. Πού είναι μωρέ τα παιδιά σου και οι αδελφοί σου? Είστε φυλακάς και στενάζουν από την απλησιά και την πείναν και γιατί τούτον, διότι έτσι το ηθέλησες. Πότε μωρέ άθλιε οδήγησες αυτήν την ευθείαν οδόν, ποτέ? Και γιατί τούτο, διότι ενόμιζες ότι έχεις προστάτας οι οποίοι θα σε υποστηρίξουν εις κάθε σου υπόθεση, χωρίς ποτέ να γνωρίζεις ότι αυτοί τους οποίους σύ θεωρείς προστάτας, εννοεί τους Ευρωπαίους, πάντα σε εμπέζουν και σε κανέν άλλον δεν προσέχουν παρά πώς να σου πάρουν και τη σκούφιαν που φορείς και να σε καταστήσουν ραγιά, όπως και το κατόρθωσαν. Γιατί μωρέ δεν τυράς τη φτώχεια σου? Παρακάθεσαι από την αυγή ως το βράδυ και συζητάς πολιτικάς? Τι είδες μωρέ από τους πολιτικούς επί τόσα χρόνια που κάθεσαι και βγαίνει ο λάριγκά σου από τα ζήτωτα πολλά και από τις καμπούρες, από τις κουμπούρες, συγγνώμη. Σε τι σε ωφέλησαν? Πού είναι οι δρόμοι σου? Πού είναι τα σχολεία σου μωρέ? Γιατί τώρα να στεναχωρείσαι βλέπουν τα παιδεία σου να περπατούν εδώ και εκεί χωρίς να κάνουν τίποτα? Γιατί οι προστάτες σου τα απέκλεισαν από τα γράμματα δια του τελευταίου νόμου, έκλεισαν τα σχολεία, τα λεγόμενα λαϊκά. Και τώρα γιατί έπρεπε να πληρώσουν το χρέος. Έτσι. Πού είναι η δικαιοσύνη σου? Πού είναι η δικαιοσύνη σου? Πού είναι ο κλήρος σου? Πού είναι ο στρατός σου? Πού η εξασφάλιση της ζωής σου, της τιμής σου και της περιουσίας σου? Τίποτα δεν έχεις άθλιε λαέ, τίποτα δεν ορίζεις. Και ενώ βλέπεις την κατάσταση αυτήν και την ανομολογείς, καταρώμενος και αναθεματίζων τους αιτίους σου, αναμένων την ημέρα του ψήφου να τους εκδικηθείς, όταν φτάσει αυτή τα λησμονάς όλας. Και γιατί? Διότι εκείνος που σε κατάντησε σε αυτήν την αξιοδιάκριτον θέση εις την οποία ευρίσκεσαι, έρχεται την τελευταία ώρα και σε κάνει άθλιε, αρνή, χωρίς να καταλάβεις ότι όσας ύβρις έριξες εναντίον σου, εναντίον σου με μία ομιλία, με έναν «καλημέρα Γιάννη, πώς τα περνάς, δεν σε είδαμε από το σπίτι, τι κάνουν τα παιδιά, η Μαρία καλά, ναι, ο Δημήτρης πάει στο σχολείο», γίνονται όλα μέλι γάλα. Σε ερωτώμεν μωρέ λαέ, είναι αυτά αλήθεια ή όχι? Αλλά τότε, αφού τα παραδέχεσαι, γιατί τότε δεν φροντίζεις να γίνεις άνθρωπος? Πόσα χρόνια μωρέ έχεις που εμπέζεσαι χωρίς ποτέ να λάβεις το θάρρος να δείξεις κι εσύ ότι είσαι Έλλην, ότι έχεις σύνταγμα και ότι δεν είσαι δούλος? Εργάζεσαι νύχτα και μέρα ή όχι? Αλλά τότε γιατί να φτάσεις σε αυτό το σημείο? Γιατί σήμερα ούλος ο κόσμος να ελληνολογεί την θέση στην οποία ανεβρίσκεσαι? Και τότε βρίζαν τους Έλληνες. Ακαμάτιδες, όλη η Ευρώπη. Γνωρίζεις ρε κούτσουρο την οικονομική σου κατάσταση? Δεν γνωρίζεις τίποτα. Ξέρεις τι θα πει 800 εκατομμύρια χρέος? Θα πει ότι είσαι σκλάβος. Γιατί αμφιβάλλομεν αν όλο το έθνος έχει τόση αξία? Αλλά ίσως σε αυτό να απαντήσεις ότι δεν ξέρω τι λέγω. Το έθνος έχει δισεκατομμύρια. Αλλά τότε, αφού έχει τόσα, γιατί σήμερον οι προστάτες σου
πολεμάνε να κηρύξουν τη χρεοκοπία. Τούτο δεν είναι αρκετό να σε πείσει. Τούτο δεν είναι αρκετό να σε πείσει. Συγγνώμη. Ότι η θέση σου είναι αθλία. Τι περιμένεις μωρέ τα εκατομμύρια, από τα εκατομμύρια αυτά. Ρίξε ένα βλέμμα και θα είδεις ποιος τα έχει. Ο μέγας αρχιλίσταρχος τα έχει. Ο Ανδρέας, ο συγκρός. Και η συντροφία του. Τον οποίον κατόρθωσαν επιτίδιοι να ανακηρύξουν μέγαν ευεργέτην. Και να κάνουν και να τον, πιστεύει, και να τον πιστεύεις. Γιατί είσαι πρώτος τάξιος κουτορνήθιον. Ετοιμάσου, πλησιάζει η μέρα. Οι προστάτες σου θα υπογράψουν το συμβιβασμό και θα σε κάνουν άτιμον. Κούρτα από τώρα τα λαρίγκια σου. Καθάρισε τα άρματά σου. Και άρχισε ζήτω μπαμ μπουμ, ζήτω οι σωτήρες του έθνους. Ζήτω οι μεγάλοι πατριώτες. Ζήτω. Ζήτω αυτοί που σε πουλούν. Και εκεί που θα κάνεις αυτά, δεν θα κάνεις καλύτερα να πας να πνιγείς. Χιλιάδες χρόνια, άθλιε λαέ, επέρασαν και οι πρόγονοί σου εθριάμβευσαν, υπεδουλώθησαν, ελευθερώθησαν, ποτέ δεν έφτασαν εις το σημείο το οποίο θα σε καταντήσουν οι προστάτες σου, ύστερον από λίγων χρόνων, χρεοκοπία ίσον ατιμία. Θα πάψεις πλέον να του φέρεις, να φέρεις ιστορίαν. Θα είσαι ο τελευταίος λαός του κόσμου. Αυτά γράφω με πόνον ψυχής και αδιαφορών πως θα κρίνεις τον πόνον αυτόν, ο οποίος ηχήθη με δίκαιον αγανάκτησιν. Δεν σε φοβούμαι καθόλου, διότι ποτέ σου δεν σου ζήτησα τίποτε. Έναν μόνο σου ζήτησα από τόσα χρόνια, να φροντίσεις μόνος σου για την ευημερία. Με άκουσες? Όχι. Τότε λοιπόν τι ανάγκη σε έχω? Θέλεις να σε αγαπώ και να σε φωνάζω πάντοτε για σένα. Πρέπει να μ' ακούς, γιατί μόνον εγώ φωνάζω για το καλό σου. Χωρίς να συλλογιστώ τη ζωή μου, την οποία χάριν σου ο λίγον έλειψε να χάσω. Αυτά σου φωνάζω. Και αν θες άλκουσέ τα. Αλλιώτικα, να η θάλασσα, να και η κουμπούρα σου. Αυτό γράφτηκε 1800... την 31 Οκτωβρίου 1893. Ετοιμαζόταν η επίσημη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους και έγινε, από τον κύριο Τρικούπη. Και έγινε, και μετά μας είχαμε τον πόλεμο του 1897 και λοιπόν, μετά τον διεθνή οικονομικό έλεγχο. Λοιπόν, θαυμάσια. Έχει ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να το ερμηνεύσουμε στα, λοιπόν, και πάμε να το αναρτήσουμε. Έχει μια σημασία. Στις 23 Μαΐου 1893, όπου βεβαίως έχει κηρυχθεί ο λεγόμενος ελληνοτουρκικός πόλεμος, τον Απρίλιο, 18 Απριλίου του 1897, κηρύσσεται ο πόλεμος, αυτός ο περίφημος πόλεμος ελληνοτουρκικός, ο οποίος ήταν ένας τιμένος πόλεμος μόνο και μόνο για να επιβληθεί εναντίον της Ελλάδας ο διεθνής οικονομικός έλεγχος από τους γνωστούς. Αλλά στις 23 Μαΐου 1897 βγάζει ένα κείμενο πάλι στην Πατρομινέτα, έχει μεταβληθεί σε εφημερίδα κοινωνικοπολιτική, εκδιδόμενη εβδομαδιαίως πάλι στον πύργο, και μιλάει για τις κοινωνικές πληγές του έθνους. Έχει ενδιαφέρον ποια μία από τις πολλές κοινωνικές πληγές. Οι κοινωνικές πληγές είναι ο πολιτικός, είναι ο χωροφύλακας, είναι ο δικαστής, και ο τέταρτος στη σειρά είναι ο διαβασμένος. Σε αυτούς λοιπόν τους διαβασμένους αφιερώνω αυτό το εξαιρετικό απόσπασμα, το κείμενο γραμμένο. Και αν δεν δείτε, ρε παιδιά, ότι δεν αφορά το σήμερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, που αναζητούμε τους διανοούμενους, που είναι οι διανοούμενοι. Ετέρα πληγή της κοινωνίας είναι οι διαβασμένοι. Βεβαίως το γράφει έτσι επαγγελματίας δικηγόρος. Και ωραιότατη γλώσσα. Λοιπόν, διαβασμένοι. Λέγοντας δε διαβασμένους, εννοούμεν ουχή τους εκ του πανεπιστημίους εξελθώντας μόνον, αλλά και εκείνους ήτινες επαγγέλλονται των σοβολογιότατων. Αλλά επειδή εις τη συνείδησή μας τα τελευταία όντα ουδεμπίαν ποτέ καθήξαν θέσιν.
αφήνουμε αυτά ελεύθερα εις την διόνυση της εργασίας των, ερχόμενοι να ενεργήσουν με μικράν την ανατομία επί των πρώτων, δηλαδή των πανεπιστημιακών. Εάν ο ελληνικός λαός εμβρίσκεται εν τικτινώδη ταύτη καταστάση, εάν ανεξετάστος χάφτη ό,τι ακούσει, εάν εγκλημάτι κερεύει κατά το δι λεγόμενον εις τας φυλακάς, εάν τούτο κατά το πλείστον μέρος δεν πρέπει να οφείλεται εις τους διαβασμένους επιστήμονας. Ο επιστήμον ώστις έπρεπε να είναι ο τύπος και ο υπογραμμός της αρετής. Ο επιστήμον ώστις δια των πράξεών του έπρεπε να διδάσκει το αποκτηνωμένον και αποβλακωμένον λαών. Ο επιστήμον λέγομεν ούτως ερωτάται τι πράττει, ουδέν άλλο βεβαίως ημί να φροντίζει δια όλων των καταχθονίων μέσων ως άλλος λοποδίτης να αφαιρεί του πτωχού εργάτου εκείνο το οποίον έχει να αναθρέψει ταπεινώντα αυτού τέκνα. Τις εάν αφαιρεθώσει πολλά ολίγη εκ των σήμερων εις το έθνο μας επιστημόνων εσκέφτη πέραν των ιδίων αυτού συμφερόντων. Τις δεν είναι διδάσκαλος του ψεύδους, της απάτης, της ραδιουργίας και της συκοφαντίας. Ερωτώμεν και αναμένομεν απάντηση. Τις πότε ευρέθη να διδάξει των πλανόμενων λαών ή να αλλάξει την σχολεία, τη σχολιάν οδών ή της ανυπερθέτως άγη τούτων εις το μοιραίον τέλος της καταστροφής. Τις πότε έλαβε το θάρρος όπως αντιμετωπίσει να την κατακλείσασαν ημάς ηθικήν διαφθοράν. Τις λέγομεν εν δημοσία συνελεύση εκτύπησε το βαρύν εφιάλτην την ψευδοπολιτικήν. Ως της βαρέως πλήττει τα στερνά ημών ουδείς. Και δεν ευρέθη ουδείς, διότι τα πάντα διέπει το άτιμον συμφέρον. Και δεν ευρέθη ουδείς, χάριν στην δημιουργία του διανυχθέντους φοβερού χάους της αποκτηνώσεως. Απατώντες και απατώμενοι, πλανώντες και πλανώμενοι, ιδού η ζωντανή εικόν της κρατούσης κοινωνικής καταστάσεως. Αλλά άραγε, δεν υπάρχει ελπή σωτηρίας. Θα εξακολουθήσουμε λοιπόν βαδίζοντες την οδόν της διδασκαλίας ή μας διδάσκει η λίαν επιτηδία σπήρα των διαβασμένων. Δεν θα εξετάσουμε να ανέβρουμε τα ελαττήρια η φων αυτή κινείται. Ουχή λέγει η διαβολοσπήρα. Ο λαός εγεννήθη να δουλεύει και για να δουλεύει πρέπει να είναι εν τη σκοτία. Στο σκοτάδι δηλαδή. Ναι, ναι. Εάν ο λαός είδε το φως, τότε εγώ τι θα γίνω? Αυτό μου το έχει πει καθηγητής πανεπιστημίου στην αίθουσα, όταν με καλούσε τότε ο κ. Παπαδάκης στα πάνελ, βεβαίως off the record, αλλά μου το είπε. Αυτό ακριβώς. Εάν ο καθένας ξέρει την αλήθεια, εγώ γιατί να είμαι καθηγητής οικονομικών? Και λυπάσαι και εξοργίζεσαι με αυτό που ακούσατε. Φυσικά αυτό συνεχίζει να είναι στα πάνελ, εγώ όμως δεν είμαι. Λοιπόν, εάν ο λαός είδε το φως, τότε εγώ τι θα γίνω? Προφανώς οφείλεται ότι εγώ δεν είμαι καθηγητής, άρα διαβασμένος, ενώ αυτός είναι. Λοιπόν, λυπάμαι να ζω όπως τώρα? Βεβαίως όχι. Λοιπόν, δεν θα είμαι βλάξ εάν οδηγώ αυτόν εις την οδόν της αληθείας και του δικαίου. Θα είναι βλάξ. Έτσι. Λοιπόν, τι ούτι λαέ είναι ως επί το πλείστον εκείνη των οποίων τους λόγους ακούεις με ανοιχτόν το στόμα. Σε θέλουσιν άθλιε λαέ εν τη αποκτηνώσει και δια τούτο πάντοτε με τα αποστροφής ομιλούσι προκειμένου περί ανθρώπων κοπτωμένων περί των καταπατουμένων δικαίων σου. Ότι δήθεν κόπτονται για τα καταπατούμενα δίκαια. Για τα δίκαια που καταπατούν. Ω αδερφέ, δεν βαριέσαι που κάθεσαι και κάνει συζήτηση για τέτοιους παλαβούς? Έως πότε, άθλιε λαέ, θα είσαι θύμα των παλαβών τούτων? Δεν θα ανοίξεις στραβά σου και ειδείς ότι τα λυκόσκυλα ταύτα άτινα αποζώσει εκ του ιδρώτου σου συνεταιρίστησαν μετά των μητριών σου που επιτέλεσε προς επιτέλεση του έργου της καταστροφής? Άκουσον, άθλιε λαέ, φωνής
φωνής πάνχριστος και αισθανομένου των δεινοπαθημάτων σου, φωνής πεινώντος, όσοι φωνής εγκαταλείψαντος τα πάντα και αποβλέποντος εις εν και μόνον εις την ευημερία σου. Και τα λοιπά, 1893. Πάμε λιγάκι παρακάτω. Έχει μια σημασία να δούμε, ναι, να δούμε στις 13 Σεπτεμβρίου 1897. Είχε τότε αδιάλακτος η εφημερίδα, ναι, εν πύργο. Έχει ένα προσκλητήριο αγώνα μάχης. 13 Σεπτεμβρίου έχει σημασία, γιατί στις 6 Σεπτεμβρίου 1897 συμφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, ερήμην των Ελλήνων. Πόλεμα, ναι. Υπήρχε καταστροφή όταν Πασάς είχε φτάσει στα Φάρσα, όχι πια Φάρσα, στη Λαμία. Ήτανε, στις Θερμοπύλες συγκεκριμένα, κινδύνευε να διαλυθεί. Έτσι. Και αυτή η ημερομηνία είναι 3 Σεπτεμβρίου 13 Σεπτεμβρίου 1897, λίγο μετά την υπογραφή της, λίγο μετά, της συνθήκης. Λοιπόν, το με κάλεσμα, την οποία πληρώσαμε την ήττα μας. Ναι. Το κάλεσμα επιγράφεται όλοι αναρχικοί. Έτσι. Λοιπόν, άκου λοιπόν τι σημαίνει αναρχικός στην εποχή εκείνη. Λαέ, η σκευωρία απεκαλύφθη. Τα καταχθόνια σχέδια των ισχυρών της γης εξεσκεπάστησαν. Οι αυτοκράτερες και οι κεφαλαιούχοι συνόμωσαν να σε υποδουλώσουν, να σε καταστήσουν ήλο τ' άλλα. Λαέ, ήδη προσκαλείσαι να αμυνθείς δια το ψωμί των παιδιών σου. Δεν πρόκειται πλέον να ελευθερώσεις τους Κρήτας, να ελευθερώσεις τους Μακεδόνας, τους Ηπειρώτας, δια να παίρνει το πράγμα αναβολήν. Όχι, πρόκειται καθαρός περί του εαυτού σου. Είναι καιρός να ενθυμηθείς του Ρήγα Φεραίου το καλύτερο μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλάβια και φυλακή. Και είναι χειρότερη σκλαβιά και χειρότερη φυλακή στην οποία ζητούν να σε κλείσουν σήμερα οι κακούργοι και οι άτιμοι τύρανοι της Ευρώπης από τη σκλαβιά την οποία υπέφεραν οι πατέρες μας. Ήλθε καιρός να καταλάβουμε τα δίκαια των αναρχικών. Ήλθε καιρός να εννοήσουμε τα αληθινά συμφέροντά μας. Ήλθε καιρός να ξέρουμε και πώς να τα υπερασπίσουμε. Ζήτησαν να μας απογοητεύσουν. Ζήτησαν να μας παραλύσουν με τις ψεύτικες μάχες, με τις μακροχρόνια συζητήσεις της ειρήνης και με την οικονομική εξάντληση. Ψεύτικες μάχες ήταν το στήσιμο του διαδόχου και του παλατιού με τους επιτελικούς αξιωματικούς του ελληνικού στρατού της εποχής εκείνης με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Δεν το κατόρθωσαν, λέει. Θα εξεγερθόμεν όλοι φοβεροί ως εις άνθρωπος, ως εις καζέριος, ως εις αντζιολίλο. Θα πούμε λιγάκι να πούμε τι ήταν ο καζέριο. Mm. Ο καζέριο ήταν ο Σάντος, ήταν ο δολοφόνος, ένας αναρχικός, ο οποίος δολοφόνησε τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Καρνό, στα 1893. Ο αντζιολίλο ήταν μια ιστορική φυσιογνωμία. Αντζιολίλο το λέγανε χαϊδευτικά οι αγρότες του Ιταλικού Νότου, της Καλαβρίας. Όποιος ξέρει λιγάκι από ιστορία, είναι η Μάγκρα Γκρέτσια εκεί. Λοιπόν, και ο αγροτικός νότος της Ιταλίας ταιριάζει πάρα πολύ με τη δική μας. Έχει παράλληλη ιστορία. Λοιπόν, ήταν ο Άντζελο Ντούκα, ο οποίος έδρασε, έχει ένα εξαιρετικό βιβλίο γράψει για αυτόν ο Κρότσε, στα 1926. Ήταν ένας ληστής ο οποίος είχε τα χαρακτηριστικά περίπου των καπεταναίων των κλεφτών, της κλεφτουριάς της δικής μας, ένα είδος καπετάν Ζαχαριά, ας πούμε, mm-hmm, της εποχής εκείνης. Γεννήθηκε στα 1734 και πέθανε στα 1784. Δεν πέθανε, τον λιτσάρανε. Ήταν ο αγαπητός των πληβίων, όπως λέει ο Κρότσα, και η ιστορία έτσι και η καταγραφή, γιατί τους υπεράσπιζε απέναντι στους προύχοντες. Λοιπόν, αυτή ήταν, λοιπόν, σε αυτούς αναφέρεται το συγκεκριμένο κείμενο και λέει: θα εξεγερθώμεν όλοι φοβεροί ως εις άνθρωπος, ως εις καζέριος, ως εις αντζιολίλο, και θα τραβήξομεν εμπρός για να υπερασπιστώμεν την ελευθερία μας και την τιμή μας, έστω και με τα μαχαίρια, έστω και με τα δόντια. Τίποτε δεν μας πτωεί, τίποτε δεν μας φοβίζει. Τι άλλο από το να αποθάνομεν, ας αποθάνομεν μια ώρα αρχίτερα, παρά να υποταχθούμεν εις αυτά τα τέρατα. Δεν είδατε,
έβαλαν την Τουρκία να καταλάβει τη Θεσσαλία για να μας επιβάλλουν όχι χείρα ελέγχου, αλλά χείρα τίγρεως, για να σπαράξουν τα σπλάχνα μας, για να ρουφήσουν το αίμα μας. Είναι τότε, το ετοιμάστηκε το, ο Διεθνής Οικονομικός Ένεμος. Ναι. Τότε ήταν κατακτημένο ότι έγινε αυτό το πράγμα. Δεν το λέει μόνο ο Ανδρεάδης, ο πρίτανης δημοσιονομικής, και το καταγράφει μόνο ο Ντριό στην σειρά των βιβλίων του για τη διπλωματία. Και είναι πρόστιχοι όλοι οι ιστορικοί, ιδιαίτερα οι σύγχρονοι, που δεν βλέπουν αυτή την πλευρά. Αυτό που ήταν κατακτημένο στη λαϊκή συνείδηση, ότι ήταν στημένος ο πόλεμος, ότι έγινε μόνο και μόνο για να μας επιβάλλουν το διεθνή οικονομικό έλεγχο, σήμερα αυτό εκλείπει από τους σύγχρονους ιστορικούς. Λοιπόν, λαέ, τι περιμένεις, λαέ, από ποιον ζητάς να σε σώσει? Εμπρός, άρπαξε τα όπλα, χρήματα υπάρχουσιν. Έχουσι τη ούτα ετράπεζε. Έχουσι τη αύτα οι πλούσιοι. Όλα είναι δικά σου. Όλα έγιναν δια της ειδικής σου εργασίας, δια του υδρότος σου, δια του αίματός σου. Πάρ τα όλα και όλα. Χρησιμοποίησέ τα δια το άγιον και ιερών αγώνα σου. Πάρ τα και τράβα εμπρός και ρίξου εις τη μάχην και φώνευσε και φωνεύσου. Άλλωστε, μη δεν δυνάμεθα να καταλάβουμεν όλα τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, τουλάχιστον ως αντιστάθμισμα. Ήταν στη Λαμία η Τουρκία, έτσι. Λοιπόν, αλλά τι λέγω. Εμπρός, εμπρός στην Ήπειρον, εμπρός στη Μακεδονία, εμπρός παντού. Έναν λαό να από αναρχικούς. Τίποτε δεν τον αναρχετίζει. Τίποτε δεν τον σταματά. Πρόκειται να δοθεί εις τους τυράννους το τελευταίο μάθημα. Ενίκε σου θέλουσιν ενθουσιάσει όλους τους καταδυναστευόμενους λαούς. Θέλουσι τους εξεγείρει. Θέλουσι τους παρασύρει εις την μάχην. Και ο αγών σου θέλει λάβει διαστάσεις πανευρωπαϊκάς, ίσως παγκοσμίους, και θέλει ήδη εκείνους οι οποίοι εσύτουν αγερόχως να σε υποτάξουν συντετριμμένους και ταπεινωμένους προς των ποδών σου. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Στην Αθήνα υπήρχαν εξεγέρσεις και τότε σπάσανε τις αλυσίδες, μπαίνανε μέσα στις αποθήκες οπλισμού των στρατοπέδων και παίρναν όπλα ο πληθυσμός. Και για να μπορέσουν να μην προχωρήσουν, να μην γίνει αυτό, να μην μεταβληθεί ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 σε λαϊκό πόλεμο και να μην επιβληθεί, και έτσι δεν θα επιβαλλόταν φυσικά ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, τι κάνανε? Κατά πέτηση των Ευρωπαίων διελήθη ο ελληνικός στρατός. Μα πώς επαναλαμβάνεται? Έμεινε μόνο το επιτελείο. Επιλέξει. Μόνο το επιτελείο. Και λέει ο αναρχικός αυτός, έτσι, λοιπόν, ο επίσημος προδότης, λέει, ποιος είναι ο λοποδίτης εκείνος, ο οποίος συλλαμβάνεται παυτοφόρο κλέπτων και δεν ζητεί αμέσως να τραπεί η σφυγήνε κατά λίπον τα κλοπημαία και πολλάκις θυσιάζουν και αυτήν τη ζωή του, όπως το κατορθώσει, διαπηδήματος επικινδύνου από υψηλού παραθύρου. Ποιος είναι ο φαύλος εκείνος, τον οποίον πιάνουν φανερά εσχρουργούντα και δεν κοκκινίζει από εντροπήν και δεν ρίπτει την κεφαλήν κάτω και δεν φεύγει χωρίς να είπει λέξην όσονδήποτε και αν τον υβρίσουν, όσονδήποτε και αν τον εξευτελίσουν. Ποιος είναι ο προδότης εκείνος της πατρίδος ή των φίλων του, ώστις μετά το έγκλημα δεν αισθάνεται μεταμέλειαν και δεν εξορίζεται μόνος του ή δεν απαγχωνίζεται καθώς το έπραξε ο Ιούδας? Κανείς, διότι πουθενά εις τον κόσμο δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει συνείδηση, όσο διεφθαρμένος, όσο πεπορωμένος και αν είναι. Η αμάθεια, η κακή ανατροφή, η ανάγκη, ένα πείσμα, μία πλάνη, δύναται να το σπρώξουν στο έγκλημα. Άμα όμως το διαπράξει, η μέχρι στιγμής ταύτης εφυζηχάζουσα ή ιτωμένη συνείδησης εξεγείρεται φοβερά εντός του. Του ζητεί λόγων των πράξεών του και τον καθεστά δυστυχή ή τον φωνεύει. Λοιπόν, πουθενά δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην αισθάνεται μεταμέλειαν και εντροπήν, διαορισμένας τουλάχιστον εσχράς πράξης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η προδοσία. Συμφωνείς εις τούτο αναγνώστα? Καθόλου δεν αμφιβάλλω.
Και όμως υπάρχει στην χώρα αυτήν ένας ενανθρωπιστής σατανάς, ο οποίος δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να σε προδίδει κάθε μέρα και να σε κλέπτει, ενώ εσύ πάλιν κάθε μέρα δεν κάνεις άλλη δουλειά παρά να τον πληρώνεις και να τον τιμάς αυτόν και όλη την οικογένεια. Και ούτε αυτός αισθάνεται δι' αυτόν καμίαν μεταμέλειαν και λύπην, ούτε και εσύ δυσαρέσκειαν και αγανάκτησιν. Τώρα, όσον μεν αφοράν αυτόν, αφού μπορεί και τα καταφέρνει, πάει καλά. Αλλά δι' εσέ, δια των λαών εννοείται, δύο εξηγήσεις υπάρχουν. Ή ότι είσαι ηλίθιος και δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, όλος διόλου, ή είσαι άνανδρος και δεν τολμάς να σηκώσεις το χέρι σου και να συντρίψεις αυτόν και όλο το σώι. Τι συμπεραίνεις? Αναφέρεται στο βασιλιά και τους πολιτικούς, φυσικά δεν τολμάει, διότι λίγο παρακάτω στο επόμενο τεύχος, ο αδιάλακτος, η εφημερίδα δηλαδή, κατάσχεται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και νέα προδοσία. Μόλις κατέλαβαν οι εσωτερικοί εχθροί της Ελλάδος ότι η πρώτη προδοσία απεκαλύφθη. Ποια ήταν η πρώτη προδοσία? Ο στημένος πόλεμος. Ότι ο κόσμος εσχημάτισε πεποίθηση ότι αν δεν υπήρχε προδοσία ισοστρατών και ισοστόλων, όχι μόνο δεν θα είχε το ΕΤΕΜ εις τας Θερμοπύλας, ο ΕΤΕΜ Πασάς, αρχηγός του Οθωμανικού στρατού, και τα Ιωάννινα, και θα είχαμε καταλάβει όλα τα νησιά, τα οποία έχουν 1.000.000 κατοίκους. Δεν είναι ακριβές, αλλά τέλος πάντων, πάντως περισσότερο από την Ελλάδα της εποχής εκείνης, και ότι πιθανόν πρώτο φοβερόν της ειρήνης όρων η Βουλή να επτοήτω και να επαναλάμβανε το αθάνατο του Σαμψόνος ρήμα, απολεστέ το η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Δηλαδή ότι η Βουλή δεν θα ψήφιζε αυτή τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Και να ετράβαγεν εμπρός αμέσως νέαν εμηχανεύτησαν προδοσίαν. Πίαν προτού να μάθει ο λαός τους όρους της ειρήνης, εποφελούμενος της στεναχωρίας και της απογοητεύσεως από την οποία έπασχεν ο στρατός εκ της απραξίας και των προδοσιών, συνέλαβον το σατανικών σχέδιων να απολύσωσει τας δυο τελευταίας ηλικίας. Να αραιώσωσει το στρατόν από τα σύνορα, να ανοίξωσιν δηλωδή τις πόρτες εις τον ΕΤΕΜ και κατόπιν να προσκαλέσουν τη Βουλήν και να της πούν: ορίστε, κάμε το τι θέλετε. Θέλετε δέχεστε την ειρήνη της Ατιμίας? Θέλετε προτιμάτε την κάθοδον του ΕΤΕΜ εις τας Αθήνας? Ό,τι θέλετε πράξατε. Και έτσι υπρογράφεται η ειρήνη, η οποία δια τούτο ευράδυνε και τόσο καιρό, και βγαίνουν και αυτοί από τη σκοτούρα και ουρλιάζουν οι λουφέδες τα παιχνίδια της Αλεπούς και τα ταξίδια, με ένα λόγο επανερχόμεθα εις τον πρώην μακαρίτικο καθεστώς. Θα είπει κανείς: μα τόσο βέβαιοι ήσαν ότι η Βουλή θα εδείκνυε τη αυτήν διαγωγήν? Όχι, δεν ήσαν καθόλου βέβαιοι. Αλλά τι τους θέλεις? Ξέρουν αυτοί τι θα είναι δύνατο να συμβεί με τους παλαβορομιούς, και τους έπλεκαν καμιά άλλη δουλειά και τους συνάγκαζαν να χορεύσουν και άλλων χωρών, εις των οποίων δεν είχαν καθόλου όρεξη να λάβουν μέρος. Ας εξασφαλίσουν αυτοί καλάν το τομάρι τους και την ησυχία τους. Τι έχεις, τι χειρεύεις? Και ούτω έβαλαν εις ενέργειαν και τη νέαν προδοσίαν, η οποία καθώς φαίνεται θα περάσει και αυτή. Και αλλήλους μουτζώσομεν. Και βεβαίως, όπως να το πούμε, όλοι αυτοί οι ενδιαφέροντες, λέει, επειδή η αρχαιοελληνική και βυζαντινή χειρονομία του μουτζώματος, λέει, και αλλήλους μουτζώσομεν, λέει το συγκεκριμένο κείμενο, και λέει, να μουτζωθούν και να μουτζωθούν μεταξύ των, όπως είναι πράγματι εις τη συνείδηση του εργατικού λαού, μουτζωμένοι και μουντζουρωμένοι όλοι εκτός του κυρίου Κανελίδου, ως τους ενή ως φρονούμενα αξιοπρεπής δημοσιογράφος των Αθηνών, εξού και ψεύδεται. Λοιπόν, και καταλήγει το κατεδαφίζειν εστίν οικοδομήν. Λοιπόν, και επειδή όλα αυτά τα πράγματα ταιριάζει απόλυτα με το σήμερα. Σαν να είναι γραμμένα σήμερα για σήμερα. Ναι,
θα πούμε γιατί τα... Λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου 1897 έχει ψηφίσει η Βουλή. Έχει ψηφίσει η Βουλή. Τη Συνθήκη Ειρήνης. Ναι, την οποία τη εισηγήθηκε ο Στρέιτ, μέγας οικονομολόγος και νομικός εποχής, υπουργός υπό τον Ράλιν και τον Σιμόπουλον. Ο Σιμόπουλος ήταν ο Βαρουφάκης εποχής, ο οποίος είχε ανέλαβε και έφερε το διπλό νόμισμα, το περίφημο Σκρίπ, με τις πλάτες του Χάμπρο, ενός Εγγλέζου μεγάλο δανειστή, Εβραίου. Λοιπόν, και λέει, ποιοι προδότε, και λέει, ανάθεμα και κατάρα εις τους προδότας, ανάθεμα και κατάρα εις τους πολιτικούς, ανάθεμα και κατάρα εις την πουλημένη και αχρίαν δημοσιογραφίαν, ανάθεμα και κατάρα εις πάντα όστε συνεντέλεσαν εις την εθνική καταστροφή και υποδούλωση, ο βασιλεύς προδότης, ο διάβολος και το επιτελείον όργανα της προδοσίας, ο διάδοχος και το επιτελείον όργανα της προδοσίας, το επιτελείον του στρατού, ναι. Ο Δηληγιάννης προδότης, ο Ράλης άτιμος και άνανδρος προδότης, ο Σκουλούδης χρηματιστής, όργανων εσχρών των Εβραίων ομολογιούχων, προδότης, ο Σιμόπουλος πρώην τελωνιακός υπάλληλος, κλέπτης των χρημάτων της τραπέζης και ήδη εκατομμυριούχος και αυτός προδότης του εσχίστου είδους. Αυτά ακούει κανένας όπου υπάγει και όπου φανεί και όπου σταθεί. Αλλά εξεταστέων έχουν δίκαιον υποστηρίζοντας και μεταγωγισμού, εξτομίζοντας τας δεινάς ταύτας ύβρις κατά του ιερού προσώτου του άνακτος. Έχουν δίκαιον να εκφράζονται μετά τόσον πάθος και τόσης αγανακτήσεως κατά του μέλλοντος βασιλέως και του διαδόχου του θρόνου των παλαιολόγων. Έχουν δίκιο να υβρίζουν καπηλικώς τον Δηληγιάννην, τον Ράλιν, τον Σιμόφυλο, τον Σιμόπουλον, τον Σκουλούδιν και πάντα στους πολιτικούς, αποδίδοντας σε αυτούς τη δυνατά την ύβριν και βαρυτά την κατηγορία, η οποία, εάν ελιθεύει, πρέπει να φέρει αυτούς επί του ικριώματος, επί του επιτελεστάντη κατά του έθνους εγκλήματι. Για το έγκλημα που έκαναν κατά του έθνους. Ναι. Ηρωνεύεται, βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά αμέσως από αυτό βλέπουμε ότι ήταν αγανακτισμένος ο κόσμος. Στην καφενεία μαζευόταν και έλεγε οι προδότες. Λοιπόν, πτέει ο βασιλεύς, διότι ο ΕΤΕΜ ήλθεν εις την παλαιάν οριοθετική γραμμή. Η παλαιά οριοθετική ήταν Ισλαμία, έτσι. Λοιπόν, πτέει ο διάδοχος και το επιτελείον, διότι δεν αντέταξαν αποτελεσματική άμυνα κατά του εχθρού. Πτέει ο Δηληγιάννης. Πτέει ο Ράλης, πτέει ο Σιμόπουλος, ο Σκουλούδης, πτέουν οι πολιτικοί. Και πώς δυνατεί να δικαιολογηθεί η ευθύνη του ανεύθυνου, αφού δυνάμει του συνταγματικού χάρτου είναι ανεύθυνος. Ο συνταγματικός χάρτης δεν αναγράφει ότι ο βασιλεύς βασιλεύει και δεν κυβερνά. Πώς θα δικαιολογηθεί η βαρυτάτη εθνική απόφαση κατά των κυβερνητών της χώρας και των αποτελούντων την κυβέρνηση προσώπων, αφού είναι αποδεδειγμένον ότι εκάστοτε κυβερνήτε και αντιπρόσωποι υπήρξαν τα τυφλά όργανα της κομματικής διαπάλης και εσχρά συναλλαγής. Τις ποτέ θα διανακαταλογήσει ευθύνη στον ανεύθυνον και την ασυνείδητον πολιτική αντιπροσωπεία εφάνει όπως καταδείξει είστε των ανεύθυνων και τους υπευθύνους. Ότι ο δρόμος τον οποίο ευάντιζον θα φέρει αυτούς εις την θέση εις την οποία βρεθήκαμε σήμερα χωρίς να το θέλουν περιήλθον γινόμενε όργανα της εθνικής υποδουλώσεως ώστες και αν ανεβρεθεί τον προκαλούμεν να φανερωθεί. Δηλαδή θέλει να πει ότι ποιος τους προειδοποίησε? Κανένας. Εκτός από την Πατρομινέτα, λέει παρακάτω, απευθύνεται... Από το 1893 τα έγραφε. Έτσι. Λοιπόν, έχει ορισμένες αναφορές που έχει ενδιαφέρει για το στρατό. Για το ζήτημα του στρατού και τον τρόπο που πρέπει να το χειριστεί. Η διάλυση του στρατού. Μετά την κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατιμιγορίας, αυτό γράφεται το Σεπτέμβριο του 1897. Έχει συμφωνηθεί, σαν πράξη καλής, πώς να το πούμε, θέλησης του ελληνικού κράτους, ένα των δανειστών του. Δηλαδή πριν τις 6 Σεπτεμβρίου που υπεγράφει η συνθήκη. Ναι. Και καταπέτηση των Ευρωπαίων εταίρων, των πέντε, δηλαδή των πέντε μεγάλων δυνάμεων που ήταν η εποχή εκείνη, στητήθηκε η διάλυση του ελληνικού στρατού. Μετά την κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατιμιγορίας προς την κυβέρνηση Γεωργίου των Γρεκών,
βασιλέως φυσικό το λόγο έπρεπε, βασιλέως φυσικό το λόγο έπρεπε να επακολουθήσει η διάλυση του στρατού. Ήτης και ήρξα το από ημερών. Και ή το δυνατόν να συμβεί άλλος αφού η χριστιανική Ευρώπη το διέταξε. Αλλά αν ο ελληνικός στρατός είχε συνέστηση του εγκλήματος το οποίο οι ισχυροί της Ευρώπης διέπραξαν εις βάρος του, θα ή το ζήτημα αν υπέκυπτεν εις τη αυτήν κακούργων και άτιμων ετιμιγωρίαν, η οποία θα αποτελέσει το μέγιστον στίγμα αφόσα είδε μέχρι σήμερον η ανθρώπινος ιστορία. Αλλά δια να είναι όπως είναι, δια τούτου έκλεινε τον Αφιένα, χωρίς να εκφέρει τουλάχιστον την ελάχιστη διαμαρτυρία κατά του επιτελεστέντος κατά αυτού κακουργήματος. Πρώτην ίσως φοράν παρουσιάζεται στην ιστορία τι ούτως εξευτελισμός, τι αυτή εξουδένωσης στρατού φυγόντος πρώτου εχθρού, ενώ παντού ήρατο θριαμβευτικάς νίκας. Η τι αυτή πρωτοφανής εις τα χρονικά των πολέμων υποψυχία στρατού σπουδαίως έχει να απασχολήσει τους καταγινωμένους περί την νευρολογία και ψυχολογία. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχει πάρα πολύ. Ποιο είναι το σχήμα? Ξέρω, ακούω τους ακροατές τώρα και λένε, κοίτα ρε παιδί μου, τα ίδια από τότε. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί ακούγονται όμως για να επαναλαμβάνεται η ιστορία? Βρισκόμαστε στην κατάσταση που εκείνης εποχής. Υπάρχουν όμως δύο σοβαρές διαφορές. Μία διαφορά. Τότε η χώρα αγωνιζόταν να πάει προς τα πάνω. Τώρα αγωνιζόμαστε να πάμε προς τα κάτω. Είμαστε χειρότερη θέση από τότε. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι χάρη σε αυτούς τους αναρχικούς και χάρη στους ριζοσπάστες της εποχής ήλθε ο εξυγχρονισμός του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος ήρθε και εφάρμοσε, πάτησε επάνω σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτά που λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Ο στρατός, χάρη στο στίγμα που είχε, όχι λόγω του στίγματος που υπέστη, λόγω της διαλυσής του, της υποδούλωσης της χώρας, του γεγονότος ότι μετά το 1898 μέχρι το 1909 γνωρίζει η Ελλάδα την πρώτη μεγάλη ιστορική μετανάστευσή της. Έφυγε κόσμος και κοσμάκης, συγκριτικά με τα δεδομένα του πληθυσμού που υπήρχε τότε. Η στοιχειώδης μανουφακτούρικη βιομηχανία που είχε αρχίσει στοιχειωδώς να γίνει, συνετρίβει. Την περίοδο 1898-1909 το ποσοστό της βιομηχανίας στη συνολική οικονομία υστέρησε, μειώθηκε αντί να αυξάνεται. Αυξήθηκε η συμμετοχή στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων σε σχέση με τη βιομηχανία. Δηλαδή πήγε πίσω η χώρα οικονομικά. Χώρια τη φτώχεια, χώρια την υποδούλωση, όλα αυτά τα πράγματα που έγινε. Ο στρατός έδωσε τη λύση. Σαν θεσμός όμως, όχι γιατί το φέρε βαρέως, αυτό που το φέρανε, το ότι διαλύθηκε, με εντολή ξένων δυνάμεων διαλύθηκε, όπως διαλύεται σήμερα. Τότε βρέθηκαν κατώτεροι και ανώτεροι αξιωματικοί, που είχανε βαριά έφεραν την μομφή αυτή και είπαν μέχρι εδώ. Και έγιναν τα διάφορα και ηγήθηκαν, κινήματα τότε. Και ηγήθηκαν του στρατηγικού συνδέσμου, το οποίο απασφάλισε την κοινωνική οργή. Και έφερε τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος τι έκανε? Στηρίχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα των λεγόμενων αναρχικών. Δηλαδή, γεωργικές τράπεζες, βιομηχανία, φορολογία των αργούντων. Αυτό έκανε. Το ολοκλήρωσε? Όχι. Όχι. Από το 9 αλλά, όμως μέχρι το 20 είχαμε μια τεράστια ανάπτυξη. Μετά ήρθε η δημοκρατία. Η περίοδος μέχρι ουσιαστικά και τον, να το πούμε έτσι χοντρικά, ας πούμε, και τη Χούντα, είναι μια περίοδος. Τη Χούντα εννοούμε την 7χρονη τυραννία, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια περίοδος ανάτασης του λαού και προσπάθεια ενός ολόκληρου έθνους να αποκαθαρθεί και να στηριχθεί στα πόδια του. Ήταν μια φοβερή ιστορική προσπάθεια, η οποία πραγματικά όποιος δεν την έχει μελετήσει δεν ξέρει πραγματικά τι του γίνεται. Γι' αυτό και έχει βαλθεί ολόκληρη ιστοριογραφία που γεννήθηκε ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση να αντιθάψει αυτή την περίοδο. Οι κακοί και αυτό και όλα αυτά. Γι' αυτό βάλανε τα πολιτικά κόμματα του εμφυλίου να δοξάζουν τον εμφύλιο.
Φυσικά αυτή η προσπάθεια ανάτασης ήταν αντιφατική, εκφύσεως αντιφατική, γιατί έπρεπε να παλέψει με εχθρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ο λαός μας, το έθνος μας, για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Μετά λοιπόν τη μεταπολίτευση, ιδιαίτερα μετά τη Χούντα, έγινε επανεκκίνηση αυτής της ιστορίας. Ιτήθηκε ο ελληνικός λαός. Ιτήθηκε το ελληνικό έθνος. Οι πολιτικές δυνάμεις που το εκπροσωπούσαν ή που αν θέλετε ιστορικά εκφράσανε αυτή την αγωνία, την προσπάθεια να πάει μπροστά, λοιπόν, εκμαυλίστηκαν, εξαγοράστηκαν και πώς να το πούμε, κλωνοποιήθηκαν εξ Ευρώπης. Οι αναρχικοί που βλέπουμε σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους αναρχικούς που διαβάσαμε. Γιατί είναι φρούτο εξ Ευρώπης, φυτευτή εξ Ευρώπης, από μυστικές υπηρεσίες, μυστικά κονδύλια, διανοούμενους, σαν τους διαβασμένους που έλεγε αυτός, γιατί είδανε ότι περνάει καλύτερα το να το παίζεις αναρχικός, επαναστάτης, τροσκιστής, κομμουνιστής, δεν ξέρω, το διάλογο άλλο, λοιπόν, και για να πουλάς καλύτερα το προϊόν της ιδιοτέλειάς σου και να φυσικά να κάνεις το επάγγελμά σου του ξεπουλήματος. Αυτό έγινε, γι' αυτό και μέχρι και τη Χούντα ο αναρχισμός, μη και λέγαμε για τον αναρχισμό, ήταν οργανικό στοιχείο, αν και μικρό κομμάτι, ήταν οργανικό στοιχείο των εθνικών αγώνων του ελληνικού λαού. Στην Πατρομινέτα θα βρει κάποιος κείμενα για το ότι πρέπει να πάνε οι αναρχικοί να πολεμήσουν στην Κρήτη στα 1894-93 μαζί με τον Βάσο, τον συνταγματάρχη Βάσο, που κατέβηκε με εθελοντές και τα λοιπά, που ήταν τότε η εξέγερση των Κριτών, λοιπόν, μία από τις πιο σημαντικές. Λοιπόν, για τη Μακεδονία το ίδιο, όχι όμως με την Εθνική Εταιρεία που ξέραν όλοι ότι ήταν πουλημένη η ιστορία εξ αρχής. Ήταν ταυτισμένο αυτό το έθνος και την ανάγκη του να προχωρήσει μπροστά για να απελευθερωθεί. Αυτή είναι ακριβώς ήταν όλα τα κοινωνικά κινήματα. Το γεγονός ότι χάσανε την επαφή με την κοινωνία. Χάσανε την επαφή με το έθνος και το λαό. Μετατράπηκαν σε πράκτορες ξένων δυνάμεων, ξένων συμφερόντων, αλλότριων δυνάμεων. Στο όνομα βεβαίως του αντικαπιταλισμού. Όπως άλλοτε πάντα είναι αντιδραστικές δυνάμεις. Αντιφασίστας, ναι. Αντιεκκλησιαστής. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Γι' αυτό και τα διαβάσαμε. Μπας και κανένας ανεγκέφαλος ανοίξει κανένα βιβλίο και διαβάσει. Και να μην είναι απλά διαβασμένος, αλλά να είναι μορφωμένος. Που υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε. Είμαι στον αέρα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Καταρχάς, κύριε Καζάκη, θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Τώρα που πήρα τηλέφωνο μου είπε ο κύριος αρκεί να μην μακρηγορούμε. Κάντε μια χάρη. Εάν νομίζετε ότι μακρηγορώ για αυτό να μου πείτε, εντάξει, ευχαριστώ. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, γιατί περιμένω και άλλοι στην γραμμή. Απλά τους κρατήσαμε για να τελειώσω λιγάκι με αυτούς με τα κείμενα που διάβαζα. Όχι άλλο. Σας ακούω, σας ακούω. Πέστε μου. Αν είμαι εκτός θέματος ή αυτό να πείτε, εντάξει. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που τηλέφω. Λοιπόν, το πρώτο. Είπα οι Τούρκοι φτάσανε σε Σταλία. Αναφέρεσαι στον πόλεμο του 1797. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Έχετε ακούσει ένα βιβλίο, το «Οι έμποροι του θανάτου»? Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Οπότε ξέρετε εκείνο για τον Έλληνα έμπορο όπλο που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν από τους πρώτους εμπόρους. Εκπροσωπούσε μεγάλες εταιρείες. Εκεί διάβασα ότι η Ελλάδα τότε, χάρη σε αυτό τον Έλληνα έμπορο όπλο, η Ελλάδα τότε είχε υποβρύχιο. Η Ελλάδα τότε είχε υποβρύχιο. Το ξέρω, ναι. Και ο ελληνικός στόλος ήταν αραγμένος. Το ξέρω. Και όχι μόνο. Όδειξη σε αυτά τα οποία είπατε. Ο πόλεμος έγινε για να επιβάλλουν εξαναγκάσουν την Ελλάδα να πληρώνει αυτά τα παράνομα δάνεια. Τα ληστρικά δάνεια. Συμφωνείτε? Βέβαια. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό γιατί η μεγάλη προδοσία δεν έγινε μόνο στις τρεις μεναρχίες που πολέμησαν εκεί, παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένες μονάδες, για αυτούς που δεν το ξέρουν κιόλας, είναι ότι υπήρξε και ταξιαρχία, διεθνής ταξιαρχία, η οποία ήρθε και πολέμησε με φιλέλληνες, όπου επικεφαλής της ήταν ανιψιός του ιστορικού Γαριβάλδη, ο Ριτσιώτη Γαριβάλδη, επικεφαλής. Λοιπόν, και αυτοί πολέμησαν και στο Δομοκό, πολέμησαν σε όλες, και μάλιστα άφησαν και απομνημονεύματα για τις μάχες αυτές, που κατέδειξαν τον πρόστιχο τρόπο, μάλιστα ένας από αυτούς στο βιβλίο του που αναφέρεται σε αυτή την εποχή έλεγε ότι ο διάδοχος με τον Ετέμ Πασά,
ο διάδοχος του θρόνου, Κωνσταντίνος, την εποχή εκείνη, με τον Ετέμ Πασά διαγωνιζόταν ποιος θα σφυρίξει πρώτος υποχώρηση. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και πάντα κέρδιζε ο διάδοχος. Μάλιστα. Γιατί το παλάτι είχε χοντρά συμφέροντα, είχε ένα μεγάλο πακέτο των ομολογιών του ελληνικού κράτους στα χέρια και το συνέφερε να μπει ο διεθνής οικονομικός έλεγχος επάνω, τον οποίο τον προετοίμασαν βεβαίως οι μεγάλοι χρηματιστές και πολιτικοί της Ελλάδας, Σικρός, Βλαστός και όλοι οι υπόλοιποι. Έχετε ακούσει τον κύριο Κωσιμόπουλο? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Καμία σχέση με το Σιμόπουλο που αναφέραμε εδώ. Ελιά, συγγνώμη. Καμία σχέση με το Σιμόπουλο τον πολιτικό, όχι, που αναφέραμε εδώ. Όχι, 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 όχι. Αυτό, εντάξει. Νομίζω αναφερθήκατε σε αυτό το πολιτικό, ότι να μην πούμε τώρα τι άλλο. Βεβαίως, ναι, ο Βαρουφάκης εποχής ήταν. Ναι, 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 ναι. Ήταν της εποχής ποιος? Ο Βαρουφάκης εκείνης εποχής ήταν. Ναι. Τα αναφέρει όλα αυτά και σε ένα άλλο, αλλά τα αναφέρει ξενοκρατία, μεσηλισμός και υποτέλεια, και σε ένα άλλο που έχει να κάνει με τους πολιτικούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τέλος πάντων, αυτό που χάρηκα και με έκανα και πήρα τηλέφωνο είναι, διαβάζεται εκεί για ένα πατριώτη που έλεγε στους Έλληνες, επαναστατήστε και πάρτε τα χρήματα από τις τράπεζες, είναι δικά σου, ο δικός σου ο ιδρώτας. Ακριβώς. Αυτό, εάν το καταλάβουν οι Έλληνες, ή κάτι για αυτές τις χώρες, είναι ο Έλληνες όπως θέλω να πούμε, εάν το καταλάβουν και το πιστέψουν αυτό το πράγμα, ότι είναι δικά τους τα χρήματα, ότι είναι δικά μας τα χρήματα, εάν έχουν κάτι ελληνικό αίμα μέσα τους, γιατί αναφερθήκανε, τους έλεγε αυτός ο πατριώτης εκεί πέρα που έγραφε τα κείμενα, πρέπει κοιτάξτε και τους προγόνους σας, κοιτάξτε και το ένα και το άλλο, ας πούμε. Γιατί εγώ πάντα, εγώ πιστεύω μόνο με επανάσταση γίνεται. Και να γυθεί και λιγάκι αίμα, δεν βρίσκω. Τότε που το γράφει αυτός, δεν είχε καμία άλλη επιλογή. Πώς να το πούμε, νομίζω το αναφέρει και ο Σπύρος ο Μαρκεζίνης στην ιστορία του. Και ο μόνος, και οφείλω να ομολογήσω, είναι ο μόνος ιστορικός, ο οποίος αναφέρει αυτή την πτυχή, έστω και αν την περνάει, πώς να το πούμε, πολύ γρήγορα, ότι ο κόσμος εξεγέρθηκε. Εξεγέρθηκε και θυμήθηκε ξανά τον ηρωισμό των προγόνων του, που δεν ήταν και πολύ μακριά. Δηλαδή η παλιγενεσία δεν ήταν τόσο πολύ μακριά στην ιστορική μνήμη. Και έμπαινε μέσα, άρπαζε όπλα και πήγαινε κατευθείαν μπουλουκιδών, όπως αναφέρεται σε εφημερίδες εποχής, στις Θερμοπύλες να κρατήσει τον Ετέμ Πασά. Και κινδύνευε τότε αυτός ο πουλημένος πόλεμος να γίνει λαϊκός πόλεμος. Οπότε όχι μόνο οι Δυτικοί δεν πρόκειται να περνάγανε αυτό που θέλανε, οι Ευρωπαίοι δηλαδή. Αλλά θα χανόταν και η Βασιλεία, θα ερχόταν δημοκρατία μια ώρα αρχίτερα. Εκ των πραγμάτων, γιατί ο Έλληνας δεν ήταν ποτέ βασιλόφρον. Δεν ήταν στο στοιχείο του, δεν είχε τέτοια παράδοση. Γι' αυτό και του φέρανε ξένο βασιλιά, δηλαδή κιόλας. Ξένο δυνάστη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν. Εγώ αυτό που τα διάβασα ήταν γιατί αυτός ο λαός με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την αθλειότητα, μιλάμε για 85% αγράμματος της εποχής εκείνης, έτσι, μιλάμε για τέτοιο κόσμο, όπου η Αθήνα την εποχή εκείνη είναι ζήτημα αν είχε 300.000 κόσμο, και πολύ λέω ενδεχομένως. Λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος ήταν στις επαρχίες. Δούλευε κολίγος σε καταστάσεις πραγματικής αθλειότητας. Αυτός ο κόσμος όμως έκανε το καθήκον του. Σήκωσε κεφάλι, έστω και με τον τρόπο που το σήκωσε. Ο στρατός μπήκε μπροστά. Δηλαδή ο δικός του στρατός, πώς να το πούμε, θεσμικά τον εννοώ, δεν εννοώ ούτε πραξικοπηματικά ούτε τίποτα, ήξερε τι να κάνει. Και το έκανε, ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες. Είναι ντροπή μας το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε ούτε καν τα δικά του κουράγια. Αυτό είναι η μεγάλη απογοήτευση, ότι οι σημερινοί νεοέλληνες έχουμε επιτρέψει τόσα χρόνια να μας βιάζουν. Επιτρέπετε μια πρόταση για το ΕΠΑΜ? Να σας κάνω μια πρόταση. Βεβαίως, ελεύθερα. Κοιτάξτε να δείτε, από το 10 έρχεται εκεί, κατέβαινα και άκουγα εκεί ένα κύριο Καζάκη να μιλάει, άκουσα και λίγο ένα Βαρουφάκη, δεν ξέρω, ο Βαρουφάκης δεν μου γέμισε πολύ το μάτι. Χρόνια παρακολουθώ έναν πανεπιστημιακό, τον είχε πάει και κάτι μαθήματα ο Γεωργάκης Παπανδρέου εκεί. Το Richard Wolff. Ναι. Εντάξει. Έχει και μια κουμπί, τι λέει... Ναι, ναι, το ξέρω. Το έχω διαβάσει τα βιβλία του, ξέρω, ναι. Democracy at Work. Το Νοέμβριο του 2011 του έστειλα ένα email και του είπα ότι πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον Καζάκη.
Το ίδιο έκανα μετά, πριν, είχα στείλει στην Amy Goodman. Αυτή έχει μια, παρακολουθώ αυτή πάνω από 16 χρόνια. Έχει μια εκπομπή, στην Αμερική την έχει, Democracy Now. Ναι, 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 την ξέρω, ναι. Τρομερή, τρομερή. Mm-hmm. Και σε αυτή έστειλα, γιατί είδα, είχε, έκανε για την Ελλάδα τα οικονομικά εδώ, εκεί που ήταν στο σύνδεμα, ήταν σπιτσιρικάς και έλεγε γενικολογίες. Και σε αυτήν έστειλα πρώτη ένα email και της λέω, θες να μάθεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Καζάκης, αυτός είναι, από εκεί θα καταλάβεις ότι γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ είμαι της γνώμης, κύριε Καζάκη, ότι πρέπει να, να προσπαθείς να κάνεις το παν, να έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους. Υπάρχει και το Skype, μπορείτε να κάνετε και εκπομπές μέσα από το Skype, γιατί τα βίντεο όλων αυτών των ανθρώπων και η εκπομπή που κάνει η Amy Goodman πηγαίνουν στο YouTube. Η εκπομπή που κάνει ο Richard Wolff έχει την κοίτα στο σελίδα, έχει τρομερά άθρα, πολύ ωραία άθρα, οικονομικές αναλύσεις φανταστικές. Αλλά όλες μετά εκπομπές που κάνουν που είναι στο κάμερα πηγαίνουν στο YouTube. Και έτσι είναι. Και εντάξει, όχι, είναι καλή πρόταση. Το κάνουμε κιόλας. Ναι, το προσπαθούμε δηλαδή, αυτό ήδη. Πάρτε τηλέφωνο στο αγραφείο, παρακαλώ, να το συζητήσουμε. Το είπα, εντάξει. Όχι, ναι, θα το προσπαθήσουμε, έτσι αλλιώς, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να τρέξουμε λιγάκι την εκπομπή μια και το. Εντάξει. Ωραία. Γεια σας. Λοιπόν. Γεια χαρά. Άντιο, γεια. Λοιπόν, έτσι αλλιώς συζητήσαμε έτσι μια κατάσταση. Εδώ να ευχαριστήσουμε για τον φίλο που μας έστειλε μια ανάλυση από το Economist σχετικά με το ζήτημα σχετικά με την Κίνα. Μας έχει στείλει μια εξαιρετικά διαφορετική. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Το φίλο τον Γιώργο. Θα το έχω υπόψη μου. Και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ κιόλας και ευχαριστώ πάρα πολύ που το στείλαμε. Μου το στείλατε. Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Ναι, μόνο να πούμε ότι αυτό της περί δικαιοσύνης. Ναι, υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης. Ανταλλάσσονται λεκτικά πυρά. Εγώ περιμένω να δω στις αποφάσεις, ειδικά το ζήτημα της Ένωσης Εισαγγελέων και Ελλάδος. Στη συνέλευσή τους αποφάσισαν ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων που αφορούν στους δικαστές. Στους δικαστές, ναι, και το ζήτημα του πόθεν έσχεσης και όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, από όσο γνωρίζω από τις εφημερίδες, έχει υπάρξει ασκηθή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έτσι ανέρεσης ή κατάργηση αυτής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ναι, για ορισμένες αρμοδιότητες που έχει δεν είναι συνταγματικά συνομές. Το θέμα είναι ότι αναμένουμε αυτή την όχι, καταρχάς εγώ να ρωτήσω γιατί καθυστερεί τόσο. Αυτή η λειτουργή καταπατάει κάθε έννοια νομιμότητας, αυτή η ιστορία, η ανεξάρτητη αρχή, υποφέρει ο κόσμος. Καλό είναι να μάθουμε γιατί καθυστερούν. Ξέρω ότι φταίει, ξέρω εγώ, και καθυστερούν. Θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Ναι. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε εδώ πέρα κάποια έτσι μηνύματα που μας έχετε στείλει. Λοιπόν, να πούμε, μας λέει ο φίλος ο Νότης, μας έχει στείλει να σχολιάσουμε λιγάκι έναν απίστευτο τύπο, τον οποίο τον έχω ξαναδεί. Μου έχουν ξαναζητήσει να σχολιάσω. Κάποιος τύπος, Θοδωρής Γιωργακόπουλος, ο οποίος στο TEDx Youth Academy μιλάει περί των μύθων της ιστορίας και λέει τις ανοησίες της αρκούδας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παντελώς ανιστόρητος και προσέξτε να δείτε πόσο όμορφα στείνεται η αναθεώρηση της ιστορίας. Σου πιάνουν ορισμένα πράγματα τα οποία όντως έτσι είναι, γιατί βεβαίως ο καλύτερος προπαγανδιστής, και αυτό το λέω εγώ, το λέω ο ΜΕΤ, ένας από τους ΜΕΤ της ναζιστικής προπαγάνδας που ήταν ο υπεύθυνος του ναζιστικού ραδιοφώνου κατά την εποχή του Χίτλερ, λέει η καλή προπαγάνδα δεν γίνεται που θέλει να οθήσει έναν λαό στο έγκλημα, δεν ξεκινάει με το να σου λέει ψέματα. Ξεκινάει με κάτι το οποίο είναι αληθινό γεγονός. Για παράδειγμα,
το γεγονός ότι ο Μιαούλης όντως έκαψε την κατερία στα 1831, αυτό είναι γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει το ελληνικό έθνος και δεν έχει ιστορία υπερχιλιετή. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, δηλαδή τρία πουλάκια κάθονται. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως σου στείλουν μια πολύ ωραία ιστορία για να σε οδήσουν πού. Να αγνοήσεις το βασικό, δηλαδή το γεγονός ότι η εξέλιξη ενός έθνους, η ιστορία του, είναι βαθύτατα αντιφατική διαδικασία. Και δεν έχει καμία σχέση βεβαίως με ό,τι γράφει ούτε η Ρεπούση, ούτε οι διάφοροι άλλοι ελληναράδες. Απέναντι η ιστορία δεν γράφεται ούτε από τους πάλε ποτέ εθελόδουλους και υποτακτικούς της Δύσης ή μάλλον των ενίοτε κατακτητών αυτού του τόπου που αυτό προσδιοριζόταν ως εθνικόφρονες, ούτε από τους ανθεωρητές της ιστορίας τύπου Ρεπούση. Λέει και άλλες ανοησίες, όπως για παράδειγμα αυτό το πράγμα είναι ένας τύπος ο οποίος λέει, θεωρεί τον εαυτό του ιστορικό, Θεωρής Γεωργακόπουλος, όπου για παράδειγμα λέει ότι οι κλέφτες ήταν πραγματικοί κλέφτες, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα αποσπάσματα απομνημονεύματα από του Δελιγιάννη, του Κανέλου Δελιγιάννη, ο οποίος ήταν ορκισμένος εχθρός των κλεφτών. Γιατί του κλέβαν από το βιός του. Έτσι ζούσαν οι κλέφτες υπέρ των χωρικών. Όπως για παράδειγμα μας λέει, για το κρυφό σχολείο, που λέει δεν υπήρξε ποτέ. Πού το ξέρεις, φίλε, ήσουνα. Όλοι οι ιστορικοί. Δεν είχε θεσμοθετημένο ρόλο. Μισό λεπτό. Υπήρχαν περίοδοι. Ναι, μισό λεπτό. Δεν ήταν κανόνας αυτό το πράγμα. Αλλά υπήρχαν περίοδοι, σκοτεινοί περίοδοι. Όχι μόνο από την Οθωμανική Σκλαβιά, αλλά και από το επίσημο Πατριαρχείο. Το οποίο επέβαλε, γιατί ο Πατριάρχης την εποχή των Οθωμανών δεν ήταν τίποτα άλλο παρά υπουργός του Σουλτάνου. Μην τρελαθούμε. Όπου στείνανε τέτοιου τύπου σχολεία που το μόνο που κάνανε ήταν να λένε εκκλησιαστικές ιστορίες. Δεν κάνανε τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, βεβαίως και υπήρχε και δεν υπήρχε. Έτσι, λοιπόν, μην τραλαθούμε τελείως. Λοιπόν, και το έχουν αναγάγει σε σημαία. Θυμάμαι εκείνη τη Ρεπούση με αυτό το κρυφό σχολείο. Ναι. Τι να πούμε δηλαδή. Βεβαίως κάποιοι το θεοποιήσανε για να δώσουν στην εκκλησία κάποια εύσημα που δεν υπήρχαν. Βεβαίως υπήρχε στο θρησκευτικό συνέστημα, βέβαια, στο λαό του λαού. Γιατί χωρίς αυτό το θρησκευτικό συνέστημα, παλιγενεσία δεν θα υπήρχε. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Και έμαθαν και 5 γράμματα μερικά παιδιά. Βεβαίως υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον όλοι οι σοβαροί ιστορικοί αυτό λένε. Όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Τώρα, πώς το πιάσαμε αυτό το πράγμα και το αναγάγαμε σε ιστορίες. Τέλος πάντων. Μέσα από κρυφό σχολείο είναι και σήμερα πολλές οικογένειες οι οποίες διδάσκουν τα παιδιά τους σε πραγματική ιστορία. Φίλε μου, κοίταξε να δεις κάτι. Αυτές οι Αμερικανιές, και θα πούμε και στο φίλο τώρα που περιμένει δυστυχώς. Ναι, συγγνώμη, θα έρθουμε αμέσως σε εσάς. Λοιπόν, φίλε μου Νότι, δυστυχώς υπάρχουν πολλά λαμόγια εκεί έξω που κυκλοφορούν και το παίζουν δήθεν. Και επειδή είναι εύκολο κιόλας να πέσεις στην παγίδα, ιδιαίτερα αν δεν διαβάζεις και δεν διαβάζεις το πρωτότυπο, γιατί τώρα πλέον δεν έχουμε πανεπιστημιακούς. Έχουμε χειρότερους πανεπιστημιακούς από αυτούς που διάβασες προηγουμένως, που λέγαμε για τους διαβασμένους. Μάλλον που δεν το λέγαμε εμείς, το έλεγαν το 1893. Είναι χειρότεροι οι σημερινοί. Γιατί δεν έχουν καν το σθένος να ανοίξουν ένα βιβλίο να διαβάσουν. Και ιδιαίτερα να κάνουν πρωτότυπη έρευνα. Απλά παπαγαλίζουν αυτά που τους δίνουν απ' έξω. Τέτοια πανεπιστημία έχουμε σήμερα. Δεν είναι όλοι έτσι. Έτσι. Αλλά ο κανόνας είναι έτσι. Γι' αυτό βγαίνουν αγράμματοι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο περίεργος, και για άλλα τέτοια μπορούμε να συζητήσουμε. Άλλωστε, ο Σονούπο, το κέντρο, το ΚΕΣΜΕΑΠ δηλαδή, από ό,τι μου πληροφόρησαν, θα αρχίσει τις διαλέξεις του, θα ανοίξει προς τα εκεί και εδώ θα τα συζητήσουμε και κατηδίαν. Άλλωστε, τα Tex-Mex και ιστορίες, αυτές οι Αμερικανιές που έρχονται με χορηγούς, μεγάλες εταιρείες, γι' αυτό βρίσκονται τα λεφτά και υπάρχουν αυτή η ιστορία, προϋποθέτουν ότι δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπάρχει αντίλογος. Γιατί αν σηκωνόταν ένας μορφωμένος μαθητής, δεν λέω τίποτα, ιστορικός ή οτιδήποτε, μορφωμένος μαθητής, θα τον έκανε αυτόν τον τύπο
να τρέχει με χίλια. Αυτός θα τον ξεφτύλιζε. Ο κύριος αυτός είναι καθηγητής. Δεν ξέρω τι είναι. Ένας τύπος, ξέρω εγώ τι είναι. Κυκλοφορούν πολλά φρούτα στο διαδίκτυο. Δεν με ενδιαφέρει. Στο κάτω της γραφής, ο Πασαΐς μπορεί να γίνει σήμερα καθηγητής πανεπιστημίου, αρκεί να είναι στο κύκλωμα και να έχει λεφτά να πληρώνει. Και δεν πάλι όχι όλοι. Στη γραμμή δεν είναι όλοι οι καθηγητές έτσι. Είναι. Απλά λέω ο Πασαΐς μπορεί να γίνει. Στη γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Σιμιωτάκη. Σας ακούμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κύριε Σιμιωτάκη, σας ακούμε. Ναι. Για το θέμα των καθηγητών. Ναι. Επειδή ήμουνα στο ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο για τους καθηγητάς. Για πέστε μου. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς το θεσμό του καθηγητού, όπως και άλλους θεσμούς, τους εξευτέλισε κυριολεκτικά η ίδρυση σωριδών πανεπιστημίων ανά τους νομούς της Ελλάδος για κομματικούς λόγους. Ναι, έχετε δίκιο. Για να κάνουν καθηγητάς τα κομματόσκυλα του Πασόκ τότε. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν ο τρόπος ανάπτυξης. Και τα έκανε 40, αγαπητέ μου. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Τι ποιότητα καθηγητών να υπάρχουν στα 40 πανεπιστήμια από τότε που εγώ ήμουνα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και ήξερα ότι υπήρχαν 3 πανεπιστήμια τα οποία διεθνώς είχαν την καλύτερη θέση. Έτσι λοιπόν ευτελίστηκε ο θεσμός του καθηγητού. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι οποίοι καθηγητές, εάν ήταν δυνατόν να μπείτε σε αυτό το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, να δείτε τι είδους παραβάσεις και εγκλήματα διαπράττουν καθημερινώς, θα φρίξετε. Φαντάζομαι. Τώρα εγώ θα ήθελα, επειδή ήμουν ανώτατος δικαστής, να θίξω το θεσμό της ισότητας των λειτουργιών κατά το Σύνταγμα, κατοχυρώνονται στο άρθρο 26. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν 3 λειτουργίες. Η κυρίαρχη λειτουργία είναι η εκτελεστική, δηλαδή αυτή που ασκείται κυρίως από την κυβέρνηση, διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δυστυχώς, όπως έχει εξουθενωθεί από την κυβέρνηση, είναι διακοσμητικό όργανο της Δημοκρατίας. Η εκτελεστική λοιπόν εξουσία έχει απορροφήσει πλήρως την νομοθετική. Με βάση τον κανόνα που ο Μακαρίτης, ο Αβέροφ, είχε πει τότε, ότι όποιο κατσίκι φύγει από το Μαντρίτο τρώει ο λύκος. Κλασικά. Αυτό λοιπόν το δόγμα υποδούλωσε την νομοθετική εξουσία στην εκτελεστική. Τώρα η εκτελεστική εξουσία νομίζει ότι με τον ίδιο τρόπο θα υποδουλώσει και την ανεξάρτητη και κυρίαρχη λειτουργία της δικαιοσύνης στις βουλές της. Όμως αυτό δεν το πέτυχε ποτέ, ούτε και θα το πετύχει. Διότι οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς, κατά την μεγίστη πλειοψηφία τους, είναι έντιμοι και εκτελούν βόρκο στα καθήκοντά τους και δεν επιτρέπουν σε κανένα πολιτικό να επεμβαίνει και να τους ορίζει ποια θα είναι η κρίση τους και η απόφασή τους. Τούτο δεν φαίνεται πολλές φορές σε αποφάσεις οι οποίες φύγουν τους πολιτικούς. Εκεί λοιπόν εκδηλώνεται η μεγάλη επίθεση κατά της δικαιοσύνης και έχει φτάσει μέχρι του σημείου να έχει μειώσει τους μισθούς και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών σε τέτοιο σημείο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην μπορούν να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Οι μόνοι που φρόντισαν για τη δικαιοσύνη ήταν τη δεκαετία του 60 ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο αποκαλούμενος πατέρας της Δημοκρατίας, και ο Κώστας Καραμαλής από το 2000
7 μέχρι το 2008. Α, ο τελευταίος. Ναι, αυτός είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο οποίος έδωσε αύξηση στους δικαστές. Δικαστικούς λειτουργούς γενικά, γιατί δικαστή λειτουργή είναι οι τις καθημένες που λέμε οι δικαστές και της ορθίας δικαιοσύνης που είναι οι εισαγγελείς. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί αδίκησαν κατά το χειρότερο τρόπο τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και τους εξανάγκασαν να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να ζητούν εξίσωση των απολαβών τους με άλλους ανώτατους κρατικούς λειτουργούς, όπως παραδείγματος χάρη με τους καθηγητές πανεπιστημίων, με τους διευθυντές γιατρούς του ΕΣΥ και άλλους λειτουργούς που έπαιρναν πολύ υψηρότερες αμοιβές από ό,τι οι δικαστές. Ενώ το Σύνταγμα ορίζει ότι οι ανώτατοι δικαστές και ιδίως οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων πρέπει να έχουν τις ίδιες απολαβές με τους αρχηγούς των άλλων δύο λειτουργιών, δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας και της νομοθετικής εξουσίας, που είναι, όπως είπα προηγουμένως, κυρίως ο Πρωθυπουργός της εκτελεστικής και ο πρόεδρος της Βουλής της νομοθετικής. Αν λοιπόν ρωτήσετε σήμερα ποιοι είναι οι μισθοί αυτοί των τριών αυτών αρχηγών των τριών λειτουργιών, θα δείτε ότι οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων παίρνουν πολύ κάτω από 40%. Το ότι από αυτά που παίρνουν οι δύο ηγέτες των άλλων δύο εξουσιών. Δηλαδή είναι αντισυνταγματική και άνηση η μεταχείρισή σας σε σχέση με τους άλλους δύο? 100%. Αυτό δεν έχει συμβεί. Όχι μόνο αντισυνταγματική, αλλά είναι μία συμπεριφορά η οποία προβληματίζει και μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι είναι και εκδικητική συμπεριφορά κατά της δικαιοσύνης, διότι έχουν σκοπό δι' αυτού του τρόπου να υποτάξουν τη δικαιοσύνη στη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας. Όμως αυτό να ξέρουν ότι δεν θα συμβεί ποτέ, διότι αν συμβεί αυτό θα σημαίνει ότι κατελήφθη η δημοκρατία. Κύριε Σχοινιωτάκη, το ίδιο αντισυνταγματικές δεν ήταν οι περικοπές συντάξεων και απολαβών εκατομμυρίων Ελλήνων που συνέβησαν μέσα στα μνημόνια από το 2010 και πέρα? Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι έχει αναδειχθεί αυτή η διαμάχη μεταξύ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, η οποία έβγαλε και ένα ψήφισμα για την κυβέρνηση, και τον κύριο Πρωθυπουργό να καταφέρεται κατά της δικαιοσύνης, λέγοντας ότι έχει βαρύνουσα ευθύνη και έχει δικαίωμα να κρίνει και να μιλάει για τις αποφάσεις των δικαστηρίων όταν δεν συμφωνεί με αυτές. Τι έχετε να μας πείτε για αυτή τη διαμάχη που έχει τώρα προκύψει μεταξύ κυβέρνησης και των δικαστών? Κοιτάξτε, θα σας πω γενικά το θέμα των μνημονίων που περιέκοψε μισθούς και συντάξεις όχι μόνο στους δικαστάς, βέβαια στους δικαστάς. Σε εμένα, παραδείγματος χάρη, η περικοπή της σύνταξής μου είναι πλησίως στα 80%. Τέτοια περικοπή σε λοιπούς λειτουργούς της διοίκησης δεν έχει συμβεί. Όπως σας είπα προηγουμένως, οι περικοπές αυτές κατά του δικαστικού σώματος είναι τόσο έντονες που δεν έχει παρατηρηθεί σε καμία τάξη λειτουργών του κράτους. Γι' αυτό τα είπατε... μνημόνια έφεραν φοβερή δυστυχία στην Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να σας πω, επειδή εγώ στο ελεκτικό συνέδριο ήλεγχα τις δαπάνες και τα έσοδα του δημοσίου και τους λέγαμε, φροντίστε να μην κάνετε προϋπολογισμούς πλεονασματικούς, διότι ψεύδεστε προς τον ελληνικό λαό. Ποτέ
δεν υπήρχε στην πραγματικότητα πλεονασματικός προϋπολογισμός. Όλοι οι προϋπολογισμοί του κράτους από τις ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα ήσαν ελληματικοί. Κύριε Σχοινιωτάκη, μια και το αναφέρατε, μπορούμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Τώρα που οι δαπάνες και τα έσοδα του δημοσίου, δηλαδή λέω τα δημοσιονομικά, έχουν περιέλθει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, το ελεγκτικό συνέδριο έχει αντικείμενο να ελέγξει τα δημοσιονομικά του κράτους? Βεβαίως. Έχει ακόμα... Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έπαυσε να ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή, όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι υποχρεωμένες να στέλνουν τα στοιχεία που συγκεντρώνουν στο ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο ελέγχει τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και αποφαίνεται εάν η εκτέλεση του προϋπολογισμού έγινε σύμφωνα με το Σύνταγμα, το άρθρο 98 του Συντάγματος και τις συναφείς διατάξεις του δημοσιολογιστικού δικαίου που εφαρμόζεται και που έχει ψηφιστεί ένας νόμος το 2016 και καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος και στο τέλος συντάσσεται από την ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου και υποβάλλει ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου σχετική έκθεση στη Βουλή. Το ελεγκτικό συνέδριο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και στον έλεγχο των ληστών, όχι με ήττα, με γιώτα, των φοροφυγάδων που έβγαλαν το δημόσιο χρήμα το οποίο έκλεβαν στις ΟΣΟΡ εταιρείες. Αυτές οι λίστες δεν έχουν ελεγχθεί όπως θα έπρεπε με βάση την μέθοδο την δημοσιονομική. Και γιατί δεν έχουν ελεγχθεί με βάση τη μέθοδο τη δημοσιονομική όπως θα έπρεπε, όπως είπατε? Διότι όλοι αυτοί που ήταν στη λίστα θα έπρεπε να πάνε ισόβια. Και μέσα στη λίστα, όπως ξέρετε, υπήρχαν πολλοί πολιτικοί οι οποίοι δεν άφησαν να γίνει αυτός ο έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός ο δημοσιονομικός, ξέρετε σε τι συνίσταται? Πείτε μας. Ελέγχει μία επιτροπή κάποιον ο οποίος φέρεται ως φοροφυγάς, αυτή που είναι στις λίστες παραδείγματος χάρη, και του λέει: κύριε, βρήκα ότι έχεις κλέψει 100 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στις 48 ώρες θα τα φέρεις στο δημόσιο ταμείο, διαφορετικά θα βγάλω πράξη να σε καταλογίσω και θα σου λέω, εάν δεν τα φέρεις αυτά τα χρήματα, καταλογίζεσαι με τα 100 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να κάνεις προσφυγή στο ελεγκτικό συνέδριο για να βγάλει το ελεγκτικό συνέδριο απόφαση εάν θα σου δημεύσει τελικώς την περιουσία ή εάν θα φέρεις πίσω αυτά τα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μήνες θα έχουν έρθει πίσω τα κλεμμένα. Τώρα ξέρετε τι έκαναν οι κύριοι που είναι στις κυβερνήσεις σε όλη την περίοδο των μνημονίων? Πείτε μας. Έβγαλαν νόμους και τι έλεγαν? Νομιμοποίησαν την απιστία σε βάρος του δημοσίου. Έλεγαν, βρήκαμε τον τάδε ο οποίος χρεωστά στο δημόσιο 6 εκατομμύρια ευρώ. Άμα μας δώσει τα 2, είμαστε καλά και του χαρίζουμε τα υπόλοιπα. Ο νόμος συγγνώμη, ο δημοσιονομικός λέει ότι δεν μπορεί να χαρίσει ούτε 100 ευρώ δημόσιο χρήμα. Πώς τους χάριζαν λοιπόν εκατομμύρια? Αυτό είναι νομιμοποιημένη απιστία σε βάρος του δημοσίου. Δηλαδή εν καιρό μνημονίων οι πολιτικοί νομιμοποίησαν την απιστία. Βεβαίως. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2010 νομιμοποίησε τα μνημόνια όμως, κύριε Σκηνοτάκη μου. Ακριβώς. Αλλά δεν αντιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε έχουν στοιχειώδη νου πολίτης ότι
αυτός που έβγαλε αυτά τα μνημόνια συνταγματικά είναι μετά πρωθυπουργός υπηρεσιακός. Βέβαια, ο κύριος λοιπόν... Πικραμένος εννοείται, αυτόν δεν εννοείται. Βέβαια, αυτός, ναι. Έγινε λοιπόν, μετά πρωθυπουργός. Αυτά είναι διαπλεκόμενα. Έχουμε και κάποιες... το ένα διαπλέκεται με το άλλο. Κύριε Σκηνιωτάκη, έχουμε κάποιες ερωτήσεις από τους ακροατές μας για τέτοια θέματα. Θέλαμε κάποια μέρα να είστε μαζί μας να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Βεβαίως. Κύριε Καζάκη, έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Ναι, ναι. Με την πρώτη ευκαιρία. Που είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο. Φυσικά. Βεβαίως. Ναι. Και εγώ ήμουνα τότε ο ελεκτής προϊστάμενος στη Γεδιδαγέ που λεγόταν τότε. Γενική Διεύθυνση που ήλεγε όλα τα κονδύλια που αφορούσαν την κοινή αγροτική πολιτική. Και είδα τέρατα και σημεία εκεί. Βέβαια. Βέβαια. Ωραία. Στην πρώτη ευκαιρία που θα μπορέσετε να το κουβεντιάσουμε από κοντά. Δηλαδή ζωντανά. Βεβαίως. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκηνιωτάκη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και καλές γιορτές. Καλές γιορτές να έχετε κι εσείς. Με υγεία. Λοιπόν. Έχει περάσει έτσι αλλιώς η ώρα, ναι. Να πούμε ότι ευχαριστούμε, ας πούμε, όσους μας παρακολουθούσαν και βλέπουμε, ας πούμε, έτσι έντονο ενδιαφέρον, να απαντήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, ορισμένα πολύ γρήγορα, στο φίλο τον Κώστα από τα Μέγαρα, που μας λέει για τον κύριο Μάζη ότι σήμερα θα πάει στις 7 η ώρα στην αίθουσα. Γιατί να μην πάει? Βεβαίως, πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ερωτήσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ο κύριος Μάζης δυστυχώς μας απογοήτευσε το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτό το πράγμα. Άμα είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα αλλού, πάει και η επιστήμη, πάει και η λογική. Δεν είναι θέμα επιστήμης, είναι θέμα τυπικής λογικής. Ειδικά στα ζητήματα αυτά. Και να ξέρουμε, προσέξτε, ο κύριος Γαβρόγλου το Σάββατο το πρωί αποκάλυψε ότι πλέον συζητάνε το να εκλέγονται οι μουφτίδες στη Θράκη. Το πάγιο αίτημα της Τουρκίας. Λοιπόν, ο εξυγχρονισμός που προανήγγειλε ο κύριος Τσίπρας γιατί γίνεται. Γιατί ξεκινάνε από εκεί? Γιατί ο μέσος Έλληνας θα πει δεν μας... Για τους τι μουφτίδες, μας νοιάζει? Αφού μας νοιάζει. Λοιπόν, είναι σε αναζήτηση του άρτου κάθε μέρα ο Έλληνας. Σημαίνει ότι παραδίδουν τη μουσουλμανική κοινότητα της Θράκης πλήρως στον έλεγχο του προξενείου. Ναι. Λοιπόν, και κάτι ουσιαστικά άλλο. Είναι. Πουθενά δεν εκλέγονται οι μουφτίδες. Ούτε ο Ερντογάν τους εκλέγει. Όχι, βεβαίως. Και παρεμπιπτόντως, επειδή αυτό το παραμύθι που πέταξε ο Ερντογάν περί του Οικουμενικού Πατριάρχη που εκλέγεται ελεύθερα. Πατριάρχης δεν είναι ισοδύναμος με το μουφτί. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ψέμα ότι εκλέγεται ελεύθερα. Ψέμα. Λοιπόν, επειδή το έχω ζήσει από κοντά, στο δεκάτο του 90, να σας πω κάτι πολύ απλό. Πρώτον, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι σωματείο με βάση τον τουρκικό νόμο. Δεύτερον, δεν εκλέγεται κανένας από τη σύνοδο, τυπικά εκλέγεται από τη σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αν δεν έχει τουρκική υπηκότητα και δεν έχει αντίρρηση η τουρκική κυβέρνηση. Βεβαίως, εάν αυτά δύο ισχύουν, τελείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Μην τρελαθούμε λοιπόν. Το κάθε κράτος πολύ σωστά λέει ότι σε αυτό το χρώμα δεν μπορεί να δρουν άλλες δυνάμεις εξωχώριες ή όπως τις λες. Λοιπόν, είναι αυτονόητο για κάθε πολιτισμένο κράτος, με εξαίρεση τους ραγιάδες που έχουμε εδώ πέρα, ή να μην πω τίποτα χειρότερο. Απλά το περνάνε έτσι. Τι είχα πει εγώ, πότε ήταν την Πέμπτη, την Παρασκευή? Λέω να γράψουν, να το γράψουν καλά οι φίλοι ακροατές και να το κρατήσουν για το αν θα χρειάζονται διαπιστευτήρια να μπαίνουμε στη Θράκη. Ναι. Λοιπόν, το είπα, από ό,τι φαίνεται, είπες, δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται. Αυτό που τέλος πάντων εκτιμούσα την εποχή εκείνη ισχύει. Έχει υπογραφεί συμφωνία με την Τουρκία. Η Θράκη είναι ρεγάλο το είναι οποίο δώρο δίνεται για ποιο πράγμα, δηλαδή. Στους Τούρκους για να μπορέσουν να παίξουν το γεωστατικό παιχνίδι που θέλουν οι μεγάλοι στην ρεγάλο περιοχή. Ρεγάλο από πλευράς των ξένων δυνάμεων. Ναι, ναι, φυσικά, προφανώς. Και εμείς τη δώσαμε. Φυσικά. Ναι. Και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία. Εξού και η μεγάλη πρεμούρα του κυρίου Γαβρόγλου. Κρυφές συμφωνίες. Προφανώς. Για την πρώτη φορά είναι. Όχι, δεν λοιπόν, είναι, αλλά να το τονίσουμε. Γιατί φαγώθηκε ο κύριος Γαβρόγλου για τους μουφτίδες? Και μάλιστα προσπαθεί να μας πει και από πάνω ότι δεν είναι θέμα. Εντάξει, τρεις μέρες μετά τον Ερντογκάν που το έχει κάνει θέμα. Λοιπόν, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
Λοιπόν, αρχίζει σιγά το πρώτο σιγά πράγμα πρέπει να γίνει. Το, βεβαίως, το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει. Θα δείτε. Και μονάδες στρατιωτικές θα φύγουν από εκεί. Και συγκεκριμένες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές στην περιοχή θα υποβαθμιστούν προκειμένου να λειτουργήσουν άλλοι θεσμοί. Όλα αυτά μέσα στο 18 θα τα δούμε. Θα τα δούμε και μπορεί να λέω. Πώς τον είπανε προηγουμένως, πώς τον διάβασα στην Πατρομινέτα, τον Ηλίθιο. Λοιπόν, μπορεί. Να, οποιοδήποτε ηλίθιος Έλλην μωρός, να θεωρεί ο μωρός. Ναι, να θεωρεί ότι αυτό δεν μας νοιάζει, η Θράκη είναι μακράν, κοίτα μακράν, όπως και η Κύπρος κοίτα μακράν, όλα μακράν, κοίτα. Αλλά όταν σου στερήσουν βασικούς χώρους μέσα από τους οποίους θα μπορούν να λειτουργήσουν, είναι ακροτηριασμός όπως και να έχει. Και μην νομίζετε, δεν πρόκειται να προστατευτεί. Δηλαδή, άμα είμαστε αχανής χώρα, θα, επειδή ήταν μακριά ή ένα άκρο, δεν θα το δίναμε. Και βέβαια να σκεφτόμαστε ότι ένας λαός είναι τόσο δυνατός όσο η συνοχή του και το ηθικό του. Ηθικό ούτε τα μέσα, πρώτα, ούτε τα μέσα το κάνουν, ούτε συνοχής. Τα λεφτά. Η συνοχή, κοινωνική συνοχή που σημαίνει τι? Ότι ευημερεί, ότι έχει δουλειά, ότι έχει προπτική, ότι έχει τα παιδιά του κοντά του, ότι η περίφημη τρίτη ηλικία είναι σεβαστή σε αυτόν τον τόπο. Όλα αυτά που συνοστούν η οικογένεια, προστατεύεται, όλα αυτά που συνιστούν την κοινωνική λεγόμενη συνοχή. Όσο δεν υπάρχει συνοχή και δεν υπάρχει ηθικό, αυτός ο λαός δεν είναι λαός, είναι ραγιάς. Και έτσι θα είναι καρπαζωής πράκτορας και θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η ιστορία το έχει αποδείξει τα τελευταία 5.000 χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να διαφορεί. Δικαίωμά του. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η οικονομική αφέμαξη οδηγεί στον εθνικό ακροτηριασμό. Για τα ζητήματα αυτά, έτσι αλλιώς θα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά αύριο. Αύριο με τον κύριο Μαντά. Και θα τα πούμε και όποτε χρειάζεται με βάση τις εξελίξεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και φυσικά καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε όλους. Αυτή τη βδομάδα πρέπει να το λέμε. Θα το λέμε κάθε μέρα. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλά να περάσει.